Καθώς οι παίκτες του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού υλοποιούν το πρώτο σκέλος της απόφασης του συνδικαλιστικού τους οργάνου, δηλαδή του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, του ΣΑΠ, περί δεκάλεπτης προειδοποιητικής αποχής απέναντι στην απόφαση της ΕΠΟ ως προς την αύξηση των ξένων παιχτών στις εθνικές κατηγορίες, στα εθνικά πρωταθλήματα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Σάββας Κατζησταυρίδης, μαζί με τους δύο επόπτες, τον Τζαχαλή από την Καστοριά και τον Κωστίδη από την Θεσσαλονίκη, βγήκαν πριν από λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και τώρα περιμένουν και αυτοί τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού να κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Παίχτες τόσο του ΟΦΗ όσο και του Ολυμπιακού βρίσκονται μέσα στη φυσούνα του γηπέδου του Ηρακλείου και κάνουν αυτή την στάση διαμαρτυρίας απέναντι στην απόφαση της ΕΠΟ, ενώ τώρα εξέρχονται στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων έτσι όπως παρατάσσονται απόψε στο Ηράκλειο. Ο ΟΦΗ, γηπεδούχος, θα αγωνίζεται με τους Χανιωτάκη, Σταυρακάκη, Κιάσο, Αδάμο, Παπαδόπουλο, Σκέντζο Μαρινάκη, Νιόμπλια Δερμιτζάκη, Αναστασίου και Μίτιτς. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Ευγένιος Γκέραρντ για το απόψινό παιχνίδι. Είδαμε την ενδεκάδα του ΟΦΗ, την 16 συμπληρώνουν ο Ντιάρα, ο Ρίσνιτς, ο Δέδες, ο Γιαλαμάς και ο Κουτσουκιάς. Από την άλλη πλευρά, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει παρατάξει τους Τοχούρογλου, Βαρεσάνοβιτς, Ανατολάκη, Καραταΐδη, Γεωργάτο, Πασαλή, Πουρσανίδη, Τζόρτζεβιτς, Γιανακόπουλο, Οφορίκουε και Ίβιτς. Αυτή είναι η 11 που θα ξεκινήσουν μάλλον το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Την 16 του προπονητή των Ερυθρολεύκων συμπληρώνουν ο Μαυρογεννίδης, ο Γκόγκιτς, ο Καραπιάλης, ο Ράντος και ο Αλεξανδρής. Όπως είπα και στην αρχή της περιγραφής, διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Χατζησταυρίδης από την Δράμα, με επόπτες τον Τζαχαλή από την Καστοριά και τον Κωστίδη από την Θεσσαλονίκη. Στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Ηρακλείου είναι ο Γιάννης Τσαΐνης. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρώτο ρεπορτάζ λίγο πριν από τη σέντρα, σχετικά με αυτά που έγιναν στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα. Καλησπέρα σας και από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Ηρακλείου. Αυτά που θέλω να πω, Μανώλη και φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Super Sport, είναι ότι ήταν μια συνεννόηση μεταξύ του διαιτητή κ. Σάββα Χατζησταυρίδη να μην περιμένει ο ίδιος ένα δεκάλεπτο στον αγωνιστικό χώρο. Περίμενε και αυτός περίπου 7 με 8 λεπτά στη φυσούνα και έτσι βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μόνο για 1-2 λεπτά, περιμένοντας τους παίχτες του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού. Ακόμα να πούμε ότι η πρώτη εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα, το 19ο επαγγελματικό πρωτάθλημα για τον Πουρσανίδη, γίνεται στο Ηράκλειο μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα στην ομάδα του ΟΦΗ. Κάνει με τα χρώματα του Ολυμπιακού εδώ την εμφάνιση στο γήπεδο που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Σέντρα λοιπόν στο Ηράκλειο για τον Ολυμπιακό με τον Ίβιτς και τον Οφορίκο. Τον Οφορίκο που ξεκινάει σήμερα το παιχνίδι μαζί με τον Πουρσανίδη κάνει ντεμπούτο απέναντι στη μαλλιά του ομάδα και ένα φάουλ πρώτο στο παιχνίδι του Βαρεσάνοβιτς πάνω στο Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκης που πέρασε την βάλα, ο Βαρεσάνοβιτς έβαλε το πόδι και τώρα δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Χατζησταυρίδη για αυτό το φάουλ στον αντίπαλο του. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Νιόμπλια με σέντρα για τον Αναστασίου ή τον Μίτιτς. Ο Ανατολάκης πρώτος πάνω στην μπάλα καθάρισε για τον Γιανακόπουλο που κάνει λάθος, κερδίζει ο Νιόμπλιας. Δερμιτζάκης έπεσε πάνω στον Βαρεσάνοβιτς. Κανονικά αυτή τη φορά ο Βόσνιος αμυντικός του Ολυμπιακού πήρε την μπάλα και τώρα ο Γιανακόπουλος με τον Κιάσο. Ελύσε τον Γιανακόπουλος για να αποφύγει το μαρκάρισμα του νεάρου με την εθνική ομάδα των Ελπίδων, αμυντικού του ΟΦΗ, και φάουλ που κάνει ο Μίτιτς τώρα στον Βαρεσάνοβιτς. Παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά, μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Μίρσα Βαρεσάνοβιτς έκανε το πρώτο φάουλ στον Κιάσο. Τώρα δέχθηκε αυτός το φάουλ από τον Μίτιτς. Εκτελεί ο Καραταΐδης για τον Γιανακόπουλο. Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο στο Ηράκλειο. Περίπου 2.000, παραπάνω από 2.000, οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν καταλάβει το ένα πέταλο πίσω από την εστία του Κώστα Χανιωτάκη στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο αντίπαλοι, και βεβαίως οι 7.500 φίλοι του ΟΦΗ που ήρθαν για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους σε αυτό το παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς και μια επιθετική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Το τακουνάκι για τον Ίβιτς δεν έπιασε. Έκοψε ο Αδάμος. Επιστρέφει και αυτό στην δεκάδα του ΟΦΗ. Η πάσα του για τον Αναστασίου δεν ήταν καλή. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 3/4 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι έγιναν και κάποια μικρή όμως έκταση επεισόδια στις κερκίδες του γηπέδου.
Κάποιοι φίλοι του ΟΦΗ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, κάποιοι παδί του Ολυμπιακού τα βάλαν με την αστυνομία. Πάντως τα επεισόδια δεν πήραν έκταση, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της αστυνομικής δύναμης που έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της απόψε αλλά και όλη τη μέρα στο Ηράκλειο. Φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Γεωργάτο. Ο Χανιωτάκης με γροθιές. Υπάρχει φάουλ από τον Γιανακόπουλο πάνω στο Χανιωτάκη. Όταν είχε διώξει την μπάλα, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, έχει τραυματιστεί και ο Γιανακόπουλος και διακόπτει τώρα το παιχνίδι ο Χατζησταυρίδης για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο ποδοσφαιριστές. Και πάλι το φάουλ από τον Γεωργάτο. Βγαίνει ο Χανιωτάκης, καθαρίζει και με την φόρα που είχε ο Γιανακόπουλος πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Είναι το επιθετικό φάουλ που καταλόγησε ο Χατζησταυρίδης. ΟΦΗ που προέρχεται από τρία διαφορετικά αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Έχασε την πρώτη αγωνιστική στην Ξάνθη 2-1 από την ομόνιμη ομάδα. Νίκησε στη συνέχεια τον ΠΑΟΚ εδώ στο Ηράκλειο με το ίδιο σκορ, 2-1 δηλαδή. Και την τρίτη αγωνιστική έφερε ισοπαλία στην Νίκαια με την προοδευτική 2-2. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Μέσα σε δύο λεπτά όμως, το τελευταίο πεντάλεπτο, με τα γκολ του Μαρινάκη και του Νιόμπλια, πήρε αυτό το 2-2 από την προοδευτική. Ο Χανιωτάκης εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Πασαλής δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Αναστασίου. Ο Φορίκουε, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τα πρώτα λεπτά κιόλας πάνω από τον πάγκο του ΟΦΗ προς τον Χατζησταυρίδη. Είναι μια φάση που έγινε στο κέντρο αυτή με τον Φορίκουε που είδατε προηγουμένως. Πουρσανίδης, ο Ολυμπιακός παίζει με δύο αμυντικά χαφ, τον Πουρσανίδη και τον Πασαλή. Εδώ είναι ο Πουρσανίδης, προσπάθησε να βρει τον συμπαίκτη του, έγινε λάθος, έκοψε ο Κιάσος Βαρεσάνοβης. Για τον Πασαλή, πάσα για τον Ίβιτς, δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χανιωτάκη. Εδώ έβγαινε ο Γκέραρτ μαζί με τον Άρη Βασιλείου. Τον συνεργάτη του, ο Καραταΐδης με τον Μίτιτς. Ο Πουρσανίδης με τον Γεωργάτο, λάθος κερδίζει ο Νιόμπλιας. Καλή προσπάθεια του Νιόμπλια για τον Σταυρακάκη. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή για τον Μίτιτς. Υπάρχει offside. Έχει σταματήσει τη φάση με υπόδειξη του ο πρώτος από τους γραμμών. Κάνει και παρατηρήσεις ο Χατζησταυρίδης στο Μίτιτς γιατί δεν άκουσε το σφύριγμά του σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι ο Πρέντρακ Μίτιτς και αυτή η προηγούμενη φάση, η πάσα στον Σταυρακάκη και στη συνέχεια η σέντρα, βλέπετε τον Μίτιτς πίσω από ολόκληρη την άμυνα του Ολυμπιακού. Σταμάτησε τη φάση με υπόδειξη του υπόπτης την οποία ασπάστηκε ο διαιτητής αναμέτρησης. Κιάσος κάλυψε ο Γιανακόπουλος για να κερδίσει το πλάγιο. Θα εκτελέσει ο Μίρζα Βαρεσάνοβιτς. Δεν μπόρεσε ο Πασαλής. Εκμεταλλεύτηκε όμως ο Γιανακόπουλος. Σέντρα από τον Βαρεσάνοβιτς για τον Φορίκουε. Καλύπτει ο Σκέντζος και αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός που προέρχεται από δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική με εθνικό και αθηναϊκό 3-1 και 1-2 αντίστοιχα. Και από την ήττα στο ντέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου την περασμένη εβδομάδα, μάλλον τη Δευτέρα για να τυπολογούμε, από την ΑΕΚ με 1-0. Ολυμπιακός που παίζει χωρίς τον Μπάντοβιτς και τον Ινιάδη, απουσίες έχει και ο Όφη, αυτή του Τσιαντάκη και του Κουνενάκη. Τσιαντάκης που τραυματίστηκε στο μάτι της περασμένης αγωνιστικής του Όφη με την προοδευτική στην Νίκαια στο πρώτο δεκάλεπτο και θα λείψει για περισσότερο από ένα μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους. Απομακρύνει ο Δερμιτζάκης, εκεί που ο Νόμπλιας παίρνει την κεφαλιά, στα τυφλά για τον Βαρεσάνοβιτς. Πασαλής, Γιανακόπουλος, φάουλ από τον Δερμιτζάκη. Ο Αδάμος παίζει πάνω στον Ίβιτς. Αυτό είναι το ένα μαρκάρισμα το αμυντικό από πλευράς Γκέραρντ. Βαρεσάνοβιτς, Γιανακόπουλος. Πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τον Φορίκου λογικά θα τον παίζει ο Σκέντζος. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια του αγώνα. Εδώ διώχνει ο Αδάμος μπροστά από τον Ίβιτς για τον Μίτιτς. Πασαλής πιέζει. Κιάσος με δύναμη ο Πουρσανίδης για τον Τζόρτζεβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού προς τον Γεωργάτο και αυτός για τον Φορίκου. Το 1-2 η σέντρα από τον Γεωργάτο και τον Γιανακόπουλο, το shoot out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Αυτό το πλασέ του Γιανακόπουλου. Στον πολύ καλό και γρήγορο συνδυασμό από πλευράς Γεωργάτου και ο Φορίκουε. Η μπάλα έφυγε out, εδώ και πάλι η φάση από τη σέντρα του Γεωργάτου. Το πλασέ από τον Γιανακόπουλο στο 7. Ίσα που βρήκε την μπάλα ο Γιανακόπουλος. Και αυτή έφυγε out.
Βολάκης με φάουλ πάνω στον Αναστασίου. Ο Ολυμπιακός παίζει ζώνη στην άμυνα, αλλά βεβαίως ο Αναστασίου έχει τον νου του στον... Ο Ανατολάκης έχει τον νου του στον Αναστασίου και από εκεί και πέρα και τον Καραταΐδη βλέπω κοντά στον Μίτιτς. Η σέντρα από τον Κιάσο για τον Αναστασίου. Πήρε αυτό στην κεφαλιά, από δύο αμυντικούς στον Ολυμπιακό, βγαίνει ο Τοχούρογλου με γροθιές και απομακρύνει. Πασαλής. Λάθος πάνω στο Μαρινάκι. Και αυτός με τη μία για τον Αναστασίου. Τρέχει και ο Ανατολάκης και παραχωρεί πλάγιο. Εδώ το ένα από τα ζευγάρια της αποψινής αναμέτρησης, το Ανατολάκη με τον Αναστασίου. Ένα πλάγιο για τον Όφη με τον Σταυρακάκη. Μίτιτς. Και ο Γεωργάτος Φίνα, ο Σταυρακάκης έβγαλε τη σέντρα. Ο Αναστασίου προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά, το Κούρογλου με γροθιές. Και ο Βαρεσάνοβιτς για τον Οφορίκουε. Με τον Σκέντζο και τον Σταυρακάκη, το μαρκάρισμα και των δύο παιχτών του Όφη. Φέρνει αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γεωργάτος. Με σέντρα για τον Τζόρτζεβιτς. Για την ευκαιρία να δείτε και τα σημεία του προπό. Πασαλής. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Μαρινάκης και τώρα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Καθώς η μπάλα βρήκε στο χέρι του Παπαδόπουλου, λογικά αυτό θα πρέπει να κυδώσει ο Χατζησταυρίδης. Παρότι ο Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση, γι' αυτό και αυτές οι διαβουλεύσεις, γι' αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός απέναντι ακριβώς από την εστία του Κώστα Χανιωτάκη, που εδώ δίνει εντολές στο τείχο. Στο ένα φάουλ με τον Τζόρτζεβιτς και τον Ίβιτς να είναι πάνω από την μπάλα για τον Ολυμπιακό, κοντά και ο Γεωργάτος. Ο Φορίκο, ο Γιαννακόπουλος και ο Ανατολάκης έχει περάσει μπροστά σε αυτό το φάουλ για τους Ερυθρολεύκους. Τζόρτζεβιτς εκτελεί, ο Ίβιτς το σούτ στα σώματα και ο Σταυρακάκης μακριά. Καραταΐδης ελέγχει, ψάχνει όλο το γήπεδο, βρίσκει τον Τζόρτζεβιτς, πήρε την κεφαλιά ο Αδάμος, ο Κιάσος για τον Μανώλη Δερμιτζάκη. Κέρδισε ο Γιαννακόπουλος. Τζόρτζεβιτς από τον Βαρεσάνοβιτς. Πασαλής, το άνοιγμα για τον Βαρεσάνοβιτς έχει καλύψει ο Δερμιτζάκης. Προσπαθεί να γυρίσει, κάπως άτσαλα απομάκρυνε η κεφαλιά. Το γέμισμα από τον Γιαννακόπουλο. Ο Φορίκο έκανε φάουλ. Σήκωσε το πόδι σε αυτή την προσπάθειά του. Πάνω στον Σκέντζο. Χατζησταυρίδης που είναι κοντά σε αυτές τις φάσεις, σε όλες μέχρι στιγμής. Στο δεκάλεπτο εδώ και πάλι το φάουλ του Φορίκο. Βγήκε με δύναμη ο αμυντικός του Όφη. Και κέρδισε αυτό το φάουλ. Ο Κιάσος για τον Μίτιτς. Έχει κενό χώρο απέναντι στον Καραταΐδη. Κάλυψε. Νιόμπλιας με τον Πασαλή. Το γύρισμα από τον Νιόμπλια. Δεν βγήκε ο Αναστασίου πάνω στην μπάλα. Και δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα την έβγαλε ο Σταυρακάκης στην προσπάθειά του να τη συγκρατήσει. Ο Νιόμπλιας, ο Αναστασίου ασφαλώς δεν θα περίμενε το απευθείας γύρισμα από τον Νιόμπλια. Γι' αυτό και καθυστέρησε να βγει κάθετα στην πορεία της μπάλας. Τζόρτζεβιτς στην κεφαλιά για τον Ίβιτς που ξέφυγε από τους αμυντικούς του Όφη. Φάτσα με το Χανιωτάκη, το σούτ επέμβαση σωτήρια από τον τερματοφύλακα των Κρητικών. Δεύτερη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, στο 11. Καθώς ο Ίβιτς απέφυγε το αμυντικό δίδυμο των παιχτών του Όφη, βρέθηκε φάτσα στο Χανιωτάκη, έκανε το σούτ. Το τερματοφύλακα του Όφη όμως εξουδετερώσε τη φάση. Γλίτωσε η άμυνα των Κρητικών από παραβίαση σε αυτή την περίπτωση. Πήρε φάλτσο η μπάλα, γι' αυτό ξεγελάστηκε τόσο ο Σκέντζος όσο και ο Παπαδόπουλος. Ευνοήθηκε ο Ίβιτς, αλλά ο Χανιωτάκης είπε όχι στον Σέρβο κυνηγό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει κερδίσει ένα κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ο Γιαννακόπουλος. Κοντά για τον Γεωργάτο. Και πάλι ο Γιαννακόπουλος για τον Γεωργάτο. Γενιοκιάσος πάνω στην μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται γρήγορα προς τον Ίβιτς. Πουρσανίδης, Πασαλής. Με τον Νιόμπλια μπροστά του, ανοίγει αριστερά για τον Γεωργάτο. Και αυτός βγάζει τη σέντρα για τον Ίβιτς,
Ο Αδάμος απομακρύνει ο Παπαδόπουλος στον Νιόμπλια. Και ο Κιάσος παίρνει φάουλ από τον Προυσανίδη. Το Ηλίας Προυσανίδης, παίκτης που πήγε το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό από το Νόφι. Ευκαιλεί ο Παπαδόπουλος. Μίτιτς με τον Καραταΐδη. Έχει ψώσει τη σημαία ο πρώτος από τους γραμμών. Έχει σταματήσει τη φάση καθώς υποδεικνύει στον Χατζησταυρίδη φάουλ του επιθετικού του Όφη στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Και τώρα υψώνει και πάλι τη σημαία καθώς δέχεται και ένα αντικείμενο. Το είδατε από την εξέδρα. Το παιχνίδι που κύλησε κανονικά μέχρι σε αυτό το σημείο. Τώρα όμως τίνει να εκτραπεί. Γι' αυτό και ο Χατζησταυρίδης πηγαίνει στον παρατηρητή της αναμέτρησης για να γίνουν κάποιες συστάσεις. Παρατηρητή είναι άλλος από τον Νίκο Αγγελάκη. Να γίνουν κάποιες συστάσεις έτσι ώστε να αποφευθούν παρόμοια γεγονότα. Είναι και εκεί ο Παντελής ο Μυριοκεφαλιτάκης. Καθησυχάζει κάπως τον κόσμο. Πασαλής. Βαρεσάνοβιτς. Γιαννακόπουλος, Πασαλής, το τρίγωνο με τον Προυσανίδη. Άνοιγμα για τον Φορίκουε, κακό. Μπάλα απευθείας out πλάγια. Κοντά στον πάγκο των Ερυθρολεύκων με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και τον Τάκη Περσία. Φορίκο που βγαίνει από τα αριστερά, όπως αναπτύσσεται ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι στόχος του Μπάγεβιτς να παρασύρει με τον Φορίκο τόσο το Σκέτζ όσο και το Σταυρακάκι που κινείται στην δεξιά πλευρά. Αναστασίου με τον Ανατολάκη. Ο Πασαλής, ο Αναστασίου δίνει φάουλ σε βάρος του Όφη. Ο Χατζησταυρίδης, ένα φάουλ που προκαλεί πολλές διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Αυτό το σφύριγμα του Δραμινού στο κέντρο. Εδώ ο Πασαλής έχασε, μπορεί να κάνει και χέρι στην αρχή, αλλά στη συνέχεια έκανε φάουλ σίγουρα ο Αναστασίου. Πουρσανίδης για τον Πασαλή. Κατεβάζει ο Γιαννακόπουλος, διώχνει ο Κιάσος. Νιόμπλιας Αναστασίου, τραβιέται η άμυνα του Ολυμπιακού. Το είδε ο Αναστασίου, γυρίζει στον Κιάσο. Και αυτός για τον Σταυρακάκη. Με τον Γεωργάτο αντίπαλο, Προυσανίδης χέρι και κάρτα είναι, αν είναι σκεμμένο το χέρι από τον Σκέντζο. Χατζησταυρίδης βάζει το χέρι στο τσεπάκι και βγάζει αυτή την κίτρινη κάρτα πρώτη στο παιχνίδι για τον αμυντικό του Όφη, τον Ανδρέα Σκέντζο, στο 15. Ξεγέλασε η μπάλα το Σκέντζο με το φάλτσο που είχε και ασυναίσθητα θα λέγει κανένας αυτός, σήκωσε το χέρι για να σταματήσει στην πορεία της. Ο Καραταΐδης για τον Ολυμπιακό, στον Γιαννακόπουλο. Ο Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 στο μάτς στο Ηράκλειο. Αφάουλ έχει κερδίσει Όφη με τον Νιόμπλια να το εκτελεί. Κίνηση από τον Αναστασίου και τον Μίτιτς για να μπερδευτούν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και να γίνουν κάποιοι καινοί χώροι στην άμυνα των Ερυθρολεύκων. Γιαννακόπουλος αποφεύγει τον Νιόμπλια. Δεν πέρασε όμως η πάσα του από τον Κιάσο, πάσα για τον Πασαλή προοριζόμενη. Προυσανίδης στον Καραταΐδη. Ολυμπιακός που φαίνεται να ελέγχει το μάτς αυτό το πρώτο τέταρτο. Κάνει και ήδη τις δύο ευκαιρίες. Με τον Γιαννακόπουλο στο 7 και τον Ίβιτς στο 11. Κιάσος. Φάουλ από τον Πασαλή. Και κάρτα τώρα για τον μέσο του Ολυμπιακού από τον Χατζησταυρίδη. Στο 16 εδώ πέρασε μπάλα. Τάκλινε με τα δύο πόδια, αντικανονικό μαρκάρισμα. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη στο παιχνίδι. Πρώτη για τους παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα για τον Πέτρο Πασαλή. Νιόμπλιας. Ο Κιάσος, μεγάλη παλιά. Κακή όμως. Έφυγε απευθείας out. Υπάρχει και υπόδειξη από τον πρώτο γραμμόν για offside. Ούτως ή άλλως πάντως η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Βαρεσάνοβιτς εκτελεί για τον Ίβιτς πάντα με τον Αδάμο, σκιά του. Ο Προυσανίδης με τον Νιόμπλια, έρχεται και ο Πασαλής για βοήθεια. Ο Φορίκου δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα καταλέγει στα πόδια του Γρηγόρη Γεωργάτου. Σταυρακάκης, Ίβιτς. Βαρεσάνοβιτς έχει δεξιά του τον Γιαννακόπουλο, έκανε κίνηση ο Τζόρτζεβιτς και πήρε την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει την κάρτα από τα πόδια του Παπαδόπουλου. Έκοψε ο Μαρινάκης που γύρισε πίσω για βοήθεια.
Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Πασαλή και τον Γιανακόπουλο. Πουρσανίδης. Τζόρτζεβιτς. Έχει χώρο να κάνει το σούτο Τζόρτζεβιτς, καθώς άνοιξαν οι αμυντικοί του όφι, out. Στο 18 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό από την κίνηση του Τζόρτζεβιτς και το σκρινάρισμα από τους συμπαίκτες του, τους επιθετικούς, δηλαδή τον Ίβιτς, τον Γιανακόπουλο και τον Οφορίκουε. Ο Τζόρτζεβιτς εδώ που δοκίμασε την τύχη του, το σούτ έφυγε out. Στο 18 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό, η τρίτη, λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 20 λεπτού. Στον πάγκο του όφι είναι όρθιοι και φωνάζουν στους παίχτες της ομάδας, κάτι δεν πηγαίνει καλά στον όφι σε αυτό το 20 λεπτό, καθώς ο Ολυμπιακός έχει πάρει το χώρο του κέντρου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να φτάσει κοντά στον γκολ. Γι' αυτό υπάρχει και η ανησυχία από τον Ευγένιο Γκέραρ και τον Άρη Βασιλείου. Μίτιτς. Σταυρακάκης. Λάθος πάνω στο Βαρεσάνοβιτς. Σταυρακάκης που ήταν το μοιραίο πρόσωπο για τον όφι του περσινού μάτς που έγινε στα Χανιά και έκανε εκείνο το πέναλτι πάνω στον Καραπιάλη που είχε εκτελέσει ο Νινιάδης και κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0 τότε. Γεωργάτος. Δεν έδωσε κατά τον Οφορίκουε. Ίσως δεν ήταν σίγουρος για αυτή την επιλογή του. Ο Τζόρτζεβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Γιανακόπουλος. Άντα ο Γιανακόπουλος αποφεύγει τον Δερμιτζάκη, δεν μπορεί όμως να βγάλει τη σέντρα. Καθώς με την επέμβασή του ο αμυντικός Γόφη, ένας αμυντικός με επιθετικές αρετές. Όμως εδώ ο Μανώλης Δερμιτζάκης πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Μανώλης Δερμιτζάκης, ο Γιάννης Τσαΐνης θα πάρει το λόγο αμέσως μετά την εκτέλεση αυτού του κόρνερ που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στη γωνία ο Γεωργάτος με τον Γιανακόπουλο. Εκτελεί ο Γεωργάτος, η κεφαλιά από το Μαρινάκι που απομακρύνει, ο Τζόρτζεβιτς. Προσποίηση και η σέντρα κατά τον Γιανακόπουλο, νέο κόρνερ από το Δερμιτζάκη. Εδώ ο αμυντικός του Όφη παραχώρησε το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Φάνηκε να χάνει την επαφή με τον αέρα η άμυνα του Όφη σε αυτή την περίπτωση. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, δεύτερο στη σειρά με τον Γεωργάτο. Ο Χανιωτάκης με γροθιές, η μπάλα στον Πασαλή καθώς δεν μπόρεσε ο Νιόμπλιας να κάνει το κοντρόλ. Τζόρτζεβιτς. Σέντρα για κανέναν. Φεύγει απευθείας σάουτ εκτός αγωνιστικού χώρου και τον λόγο τώρα έχει ο Γιάννης Τσαΐνης. Πολλές φωνές από τον πάγκο του Όφη. Ο Γκέραλτ δίνει συνεχώς οδηγίες επειδή δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από το κέντρο της ομάδος. Οι τελευταίες εντολές είναι ο Κώστας Κιάσος να πιάνει τον Τζόρτζεβιτς και να περάσει ο Μαρινάκης από την αριστερή πλευρά. Ίσως έτσι κάτι μπορέσει να αλλάξει, να κόψουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή του Όφη από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης, καθώς και φάσεις δεν μπορούν να γίνουν. Θα δούμε αυτή τώρα με το Σταυρακάκι. Βγαίνει ο Καραταΐδης δυνατά, παραχωρεί κόρνερ. Αλλά και αμυντικά ο Όφη δεν φαίνεται να μπορεί να συγκρατήσει τους γρήγορους μέσους και επιθετικούς του Ολυμπιακού. Τώρα πάντως οι κριτικοί έχουν κερδίσει ένα κόρνερ. Θα εκτελέσει ο Μίτιτς στο πρώτο δοκάρι για τον Αναστασίου. Κομπίνα προπόνησης αυτή. Ο Μίτιτς βγάζει τη σέντρα. Υπάρχει υπόδειξη από τον Πόπτη για offside. Στον Αδάμο έχω την αίσθηση. Καθώς αυτόν πήγε η μπάλα, δεν μπορεί να ήταν σε άλλον, στον Αναστασίου δηλαδή. Εδώ θα δούμε τι έγινε. Εδώ τρεις είναι οι παίκτες του Όφη που βγήκαν πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού και όχι μόνο ο Αδάμος που παίρνει εδώ την μπάλα, αλλά βεβαίως υπήρξε μάλλον το σφύριγμα του Χατζησταυρίδη. Γιανακόπουλος με το Δερμιτζάκι. Γεωργάτος, μαρκάρισε ο Νιόμπλιας και κάνει φάουλ στο Γεωργάτο. Άφησε το παιχνίδι ο Χατζησταυρίδης, πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Ο Γιανακόπουλος τρέχει για να κερδίσει την μπάλα. Δίνει out. Ο Χατζησταυρίδης φάνηκε να έχει τραυματιστεί ο Γιανακόπουλος πέφτοντας εκεί στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου. Ναι, εκτός αγωνιστικού χώρου και βέβαια το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού μπορεί να μεταφερθεί για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο Χανιωτάκης επαναφέρει. Ανατολάκη στην κεφαλιά, ο άλλος ο Τερμπάκο, ο Αδάμος τώρα, για τον Κιάσο. Προσποίηση πάνω στον Πασαλή, κλείστηκε από τον Ίβιτς. Μαρινάκης, βγαίνει πάνω του ο Τζόρτζεβιτς.
η κόντρα Ίβιτς. Με τον Αδάμο και ο Κιάσος, ξέφυγε και από τους δύο, τον τράβηξε ο Κιάσος. Θα εισπράξει και αυτός κάρτα για το μαρκάρισμά του πάνω στον Ίβιτς. Χατζησταυρίδης που είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει όλα αυτά τα μαρκαρίσματα. Εδώ η τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Κιάσος προσπαθεί να του πει τι είχε στο μυαλό και όχι τι έκανε, γιατί εδώ φαίνεται καθαρά το τράβηγμα από τη φανέλα στο 23. Αυτή η κάρτα τρίτη στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, δεύτερη για τον Όφη, η πρώτη στον Σκέντζο. Μία έχει ο Ολυμπιακός με τον Πασάλη. Φάουλ με τον Γιανακόπουλο για τον Ολυμπιακό και τον Τζόρτζεβιτς δίπλα στην μπάλα. Αγκαλιάζονται εκεί η επιθετική αμυντική του Όφη και του Ολυμπιακού για να πάρουν καλύτερη θέση. Τελέστηκε από τον Γιανακόπουλο ο Τζόρτζεβιτς η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει out. Αδράνησε σημαντικά και σε αυτή την περίπτωση η άμυνα του Όφη. Όμως ο Τζόρτζεβιτς, ο Ανατολάκης ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Ξεγελάστηκε και τον το ίδιο Σουλούπι. Η μπάλα έφυγε out. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 23. Εδώ ο Γιώργος Ανατολάκης και όχι ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, όπως βιάστηκα να πω. Δεν είδα καλά. Χάνεται πάντως μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Φάουλ που εκτελέστηκε πίσω από την άμυνα του Όφη, βγήκε και ο Ανατολάκης, έπιασε την κεφαλιά, έφυγε out. Και τώρα ο Όφη στην επίθεση με τον Νιόμπλια. Δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα για τον Μίτιτς, έκοψε ο Καραταΐδης. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο για τον Μίτιτς. Δεν πρόλαβε, έχει σηκώσει επόπτης. Η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην εξέδρα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Θεωρείται ότι ο Καραταΐδης έσπρωξε περισσότερο από όσο έπρεπε αντικανονικά τον Μίτιτς. Τον έβγαλε εκτός τροχιάς, γι' αυτό και υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ που έκανε ο Καραταΐδης πάνω στον κυνηγό του Όφη εδώ. Στην προηγούμενη προσπάθεια που έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Τώρα το κατά πόσο η μπάλα είχε βγει ή όχι, μάλλον μόνο υπόψη μπορεί να ξέρει. Πουρσανίδης για τον Οφορίκουε. Σκέντζος. Πάει σε ατομική προσπάθεια καθώς δεν μπορεί να βρει στήριγμα. Δίνει φάουλο Χατζησταυρίδης στο μαρκάρισμα του Οφορίκουε. Νιόμπλιας για τον Σταυρακάκη. Πέρασε μια μπάλα στην πλάτη του Καραταΐδη, αλλά εκεί δεν κινήθηκε ούτε ο Αναστασίο για να βοηθήσει τον Μίτιτς. Κιάσος σε πιο προωθημένο ρόλο μετά τις παρατηρήσεις του Γκέραρντ. Εκτελεί για τον Αναστασίου με τον Ανατολάκη. Αυτό το σούτ στα σώματα, στο σώμα του Ανατολάκη μάλλον. Και στη συνέχεια ο Γεωργάτος βγάζει για τον Πουρσανίδη. Θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του ο Πουρσανίδης. Φάουλ από τον Κιάσο που δεν πρέπει να ρισκάρει τέτοια μαρκαρίσματα, καθώς ήδη έχει μια κίτρινη κάρτα από το 23. Βιάστηκε εδώ ο Γεωργάτος να εκτελέσει το φάουλ. Μην βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Η μπάλα κατέληξε στον Χανιωτάκη. Παπαδόπουλος για τον Δερμιτζάκη. Κυνηγάει ο Γιανακόπουλος. Δερμιτζάκης θέλει να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι για να γυρίσει. Το καταφέρνει ο Μίτης μέσα στην περιοχή. Ο Νιόμπλιας στο σουτ. Ο Τοχούρογλου διώχνει σε κόρνερ. Η πρώτη καλή κλασική ευκαιρία για τον Όφη στο 26. Εδώ ο Κυριάκος Τοχούρογλου γλίτωσε τον Ολυμπιακό από παραβίαση, έπεσε στη γωνία του και πάλι η φάση, το γύρισμα από τον Δερμιτζάκη. Ο Μίτης έστρωσε στον Νιόμπλια, δεν υπήρχε κάλυψη από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, Τοχούρογλου έδιωξε σε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε να απομακρύνει στο πρώτο δοκάριο Πασαλής, κερδίζει ο Νιόμπλιας από τον Τζόρτζεβιτς. Έτοιμος να βγάλει τη σέντρα ο Νιόμπλιας. Καθυστέρησε, έκλεισε πάνω του Πασαλής. Ο Ανατολάκης μπροστά από τον Αναστασίου, η κεφαλιά από τον Μαρινάκη φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Κυριάκος Τοχούρογλου που μιμείται, θα έλεγε κανείς, τον Κώστα Χανιωτάκη στη φάση του 11 με τον Ίβιτς, όταν ο Ίβιτς βρέθηκε απέναντι στο Χανιωτάκη και λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα του Όφη. Τώρα συνέβη το ανάποδο. Ο Νιόμπλιας ήταν αυτός, βρέθηκε φάτσα με τον γκολ, αλλά ο Τοχούρογλου είπε όχι. Πουρσανίδης με τον Σταυρακάκη. Πασαλής. Λάθος από τον μέσο του Ολυμπιακού και φάουλ στη συνέχεια. Αντικανονική προβολή πάνω στον Παπαδόπουλο. Ο Πέτρος Πασαλής από τους σημαδεμένους του Χατζησταυρίδη. Πέτρος δηλαδή που έχουν πάρει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Μίτιτς απέφυγε τον Καραταΐδη, δεν πέρασε από τον Βαρεσάνοβιτς. Υπάρχει υπόδειξη από τον πρώτο επόπτη γραμμών για offside. Αν και η μπάλα δεν πέρασε ποτέ κατά το Δερμιτζάκι, πεζόταν δηλαδή στην ευθεία που ο επόπτης ίσως να βιάστηκε να σηκώσει. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Ο Μίτιτς πήρε την μπάλα. Ο Δερμιτζάκης πέρασε από την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν. Ήταν στο Νιόμπλια. Βαρεσάνοβιτς.
Ο Αδάμος πρώτος στην μπάλα, δίνει φάουλ τώρα ο Χατζησταυρίδης. Του Ίβιτς, επιθετικός στον στόπερ του Όφη. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε το ημίωρο, 28 λεπτό στο Ηράκλειο. Στην απευθείας μετάδοση του Super Sport, Όφη και Ολυμπιακός στο 0-0 σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κιάσος βαθιά μπαλιά, ο Γιωργάτος είναι μόνος και αφήνει στον Τοχούρογλου. Γιαννακόπουλος βγαίνει από τα μαρκαρίσματα των αμυντικών του Όφη. Ο Δερμιτσάκης το έχει κάνει φάουλ. Το δίνει ο Χατζησταυρίδης. Ο Δερμιτσάκης που κινείται στην ίδια πλευρά την οποία επιτίθεται ο Γιαννακόπουλος. Κουρσανίδης τον Κιάσο βλέπω τώρα πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Εντολή Γκέραρτ όπως μου λέει ο Γιάννης Σαΐνης. Έχει αλλάξει πολλά μαρκαρίσματα στον χώρο του κέντρου ο Ολλανδός τεχνικός του Όφη. Για να ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι η ομάδα του. Βαρεσάνοβιτς τώρα βρήκε ένα κενό χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε. Η σέντρα του είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάνω στην κίνηση. Αμφιβάλλω αν είχε και καλύτερη προοπτική. Αυτή η σέντρα εδώ του Μίρτσα Βαρεσάνοβιτς. Έφυγε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Νομίζω ότι έχει δώσει κόρνερ ο Χατζησταυρίδης. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε, γιατί νομίζω ότι δεν βρήκε πουθενά η μπάλα όταν ο Βαρεσάνοβιτς έκανε αυτή τη σέντρα. Φύγε με πολύ δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε αυτό το κόρνερ. Εδώ και πάλι δεν υπάρχει ούτε μισή περίπτωση να έχει βρει μπάλα πουθενά. Με την υπόδειξη του επόπτη ο Χατζησταυρίδης πρέπει να έδωσε αυτό το κόρνερ, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται, καθώς έπρεπε να έχει απόλυτη άποψη για το τι έγινε εκεί πέρα. Εδώ το σουτ, η μπάλα φύγει out από τον Γεωργάτο. Ήταν το πρώτο λάθος του Χατζησταυρίδη, δεν νομίζω να έχει κάνει άλλο σε αυτά τα 30 λεπτά της αναμέτρησης. Ήταν οφθαλμοφανέστατο ότι η μπάλα έφυγε out και δεν βρήκε πουθενά σε κανένα αμυντικό Όφη. Και τώρα ο Χανιωτάκης έτοιμος να επαναφέρει. Αναστασίου με τον Ανατολάκη στον αέρα, κερδίζει ο αμυντικός του Ολυμπιακού με φάουλ κατά τον Χατζησταυρίδη. Το χέρι του Ανατολάκη ήταν αυτό που οδήγησε τον Χατζησταυρίδη σε αυτή την απόφαση. Το προθεταμένο πάνω στο μαρκάρισμα για τον Αναστασίου. Ο Νιόμπλιας για τον Μίτιτς γίνει πάνω το Καραταΐδης. Πάντα ο Πουρσανίδης κερδίζει τον Τζόρτζεβιτς και πάλι ο Πουρσανίδης θέλει να ανοίξει για τον Ίβιτς. Ο Αδάμος είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι. Έρχεται ο Πασαλής σαν τρέιλερ να κατεβάσει την μπάλα και αφήνει στον Γιαννακόπουλο. Ο Νιόμπλιας φάουλ για τον Ολυμπιακό. Θέλει να εκτελέσει γρήγορα ο Γιαννακόπουλος. Κάτσε μπροστά στην μπάλα ο Νιόμπλιας για να μην περάσει κάποιος τέτοιος ευνηδιασμός στην άμυνα του Όφη. Ένα φάουλ απέναντι από το Χανιωτάκη. Τον βλέπουμε εδώ, τον τερματοφύλακα του Όφη. Αρκετά μακρινή απόσταση. Στις εξέδρες του γηπέδου του Ηρακλείου η αστυνομία προσπαθεί να φέρει τον κόσμο του Ολυμπιακού σε πιο μαζεμένο χώρο. Δημιουργούνται και κάποια μικρά επεισόδια τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλονται. Το φάουλ εκτελείται από τον Γεωργάτο, η μπάλα φεύγει out. Εδώ ο Γρηγόρης Γεωργάτος να τα έχει με την τύχη του για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Και ο Χανιωτάκης ετοιμάζεται να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πασαλής με το Νιόμπλια. Στην κεφαλιά ο Καραταΐδης βγάζει από την άμυνά του. Κερδίζει και πάλι ο Αδάμος τον Ίβιτς. Μαρινάκης. Κλείστηκε, έκανε λάθος. Τζόρτζεβιτς, ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό από το λάθος του Μαρινάκη. Ανοίγει ο Τζόρτζεβιτς τον Πασαλή. Βγαίνει ο Χανιωτάκης με τα πόδια. Απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Χανιωτάκης που είδε τον κίνδυνο στην άμυνά του. Καθώς άνοιξε ο Τζόρτζεβιτς για τον Πασαλή. Βγήκε και έκοψε. Και τώρα ο Γιαννακόπουλος για τον Οφορίκο που κατεβάζει, δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει με στην περιοχή εκεί που μαζεύει ο Χανιωτάκης. Εδώ ο Πίτερ Οφορίκο, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω ξεχάσει κάποια καλύτερη στιγμή, αυτή πρέπει να είναι για τον Γκανέζο κυνηγό του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον σε αυτά τα
32 λεπτά που έχουμε διανύσει στο Ηράκλειο και το 0-0 ανάμεσα στον Όφη και στον Ολυμπιακό παραμένει. Λέξαν οι γραμμές τους εκεί, το Αναστασίου με τον Γιανακόπουλο, τα πόδια του δηλαδή. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Αναστασίου κάτι φαίνεται να λέει στο Γιανακόπουλο, σε ήρεμο ύφος πάντως. Άλλωστε οι υποδοσφαιριστές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, είναι ενωμένοι όπως ενωμένοι ήταν και στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν τήρησαν αυτή την υπόσχεσή τους για την αποχή, δεκάλεπτη πριν την προειδοποιητική, από όλα τα παιχνίδια της σημερινής αγωνιστικής. Καραταΐδης για τον Βαρεσάνοβιτς. Γιανακόπουλος βγήκε πάνω του ο Νιόμπλιας, πιέζεται ο Γιανακόπουλος και από το Μαρινάκι. Ο Πουρσανίδης βιάστηκε να κάνει την πάση στον Γιανακόπουλο. Λάθος όμως τώρα και από τον Μαρινάκι αλλά και από τον Γεωργάτο. Ο Σταυρακάκης. Είναι λογικό να γίνονται αυτά τα λάθη στον χώρο του κέντρου. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και από τις δύο ομάδες. Σέντρα από τον Γεωργάτο για τον Ίβιτς που θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ όμως. Έχασε την επαφή. Η μπάλα κατέληξε out. Εδώ ο Ηλιαίβιτς, ο Ολυμπιακός που με εξαίρεση το περσινό παιχνίδι στα Χανιά. Τα νίκησε 1-0. Έχει να κερδίσει τον Όφη από το 1988 τον Ιανουάριο. 17 τότε του μηνός. Με τον Τάις Λίμπερ στην τεχνική ηγεσία και τον Παχατουρίδη και τον Μουστακίδη να πετυχαίνουν τα γκολ που έδιναν τότε την νίκη στους Ερυθρολέπους. Τελευταία νίκη του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον Όφη 1-0 στα Χανιά. Ο Πουρσανίδης με τον Νιόμπλια. Κερδισμένος κανείς, ο Πασαλής πήρε την επέμβαση. Ο Δερμιτζάκης αποφεύγει τον Γιανακόπουλο και αφήνει για τον Μαρινάκη. Και αυτός με τη μία για τον Δερμιτζάκη είναι πολύ καλή η πάσα του. Ο Μίτης είναι ξεμαρκάρισμα στην περιοχή, αλλά δεν περνάει η σέντρα. Καθώς κόβει ο Κυριάκος Καραταΐδης που είχε πολύ καλή τοποθέτηση. Εδώ ο Μανώλης Δερμιτζάκης έκανε κίνηση στον κενό χώρο, δεν ακολούθησε ο Γιανακόπουλος και γι' αυτό έγινε το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού. Κόρνερ για τον Όφη με το Μαρινάκη να είναι στο σημεάκι, στη γωνία, για να το εκτελέσει. Και πάλι Αναστασίου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η γνωστή κομπίνα, η σέντρα θα γίνει από το Μαρινάκη για το κεφάλι του Μίτιτς. Πήρε αυτό στην κεφαλιά, ο Τοχούρογλου με γροθιές. Υπάρχει και πάλι υπόδειξη από τον πρώτο υπόπτη γραμμών. Προκαλεί και πάλι διαμαρτυρίες στην εξέδρα. Πάντως εκείνο που θα πρέπει να δούμε ποιος θα το αν υπήρχε offside ή όχι, ανεξαρτήτως από την επέμβαση του Χούρογλου, ήταν και η κομπίνα που έκαναν πάλι οι παίκτες του Όφη με το offside. Δεν υπάρχει εδώ τουλάχιστον από όσο είμαστε στη θέση να δούμε. Έχει βιαστεί ο υπόπτης να σηκώσει το σημείο και εδώ καθαρίζει τη φάση του Χούρογλου. Λάθος από τον πρώτο υπόπτη γραμμών, τον Τζαχαλή. Μάτς που συνεχίζεται. Τώρα υπάρχει φάουλ. Μια μικρή αψημαχία από τον Νιόμπλια και τον Γεωργάτο. Ελπίζω να μην μας διαψεύσει κανείς από τους παίκτες των δύο ομάδων. Εδώ είναι φάουλ από τον Νιόμπλια πάνω στον Γεωργάτο. Και νεύρα από τον Αναστασίου και τον Ανατολάκη τώρα. Χατζησταυρίδης απομακρύνει τους παίκτες και των δύο ομάδων για να μην γίνουν, για να αποφευθούν τα χειρότερα. Ο Γεωργάτος στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Για τον Γιανακόπουλο, ο Δερμιτζάκης βάλε καλύτερα το κεφάλι του. Ο Σταυρακάκης με τον Πουρσανίδη γεμίζει ο Γεωργάτος για κανέναν συμπαίκτη του τουλάχιστον. Εκεί είναι μόνο ο Δερμιτζάκης. Καλό το στοπάρισμα από τον αμυντικό μέσο του Όφη. Ο Βαρεσάνοβιτς έχασε το Μαρινάκι. Έκανε λάθος όμως αυτό στη συνέχεια. Έκοψε ο Πασαλής με φάουλ. Κάρτα είναι. Αν ο Πασαλής είχε πρόθεση και είχε. Αν ξαναδούμε το replay. Ο Πασαλής που έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από το 16. Παπαδόπουλος για τον Νιόμπλια, φάουλ τώρα από τον Βαρεσάνοβιτς. Έπεσε με δύναμη ο Βαρεσάνοβιτς πάνω στον Νιόμπλια, ξεγελάστηκε από το κοντρόλ του Νίκου Νιόμπλια και έκανε αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Νιόμπλιας, εκεί δεν υπάρχει κανείς, ο Γεωργάτος βιάστηκε, δεν ήξερε τι γινόταν στην πλάτη του για να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ, τώρα τα λέμε τον Χούρογλου εκεί, γιατί δεν του είπε. Ο Γιωργάτος έπρεπε να γνωρίζει τι γίνεται στην πλάτη του. Κόρνερ με τον Μίτιτς. Ο Αναστασίου στο πρώτο δοκάρι. Να δούμε αν και πάλι θα γίνει γνωστή κομπίνα ή θα εκτελεστεί απευθείας αυτό το κόρνερ. Απευθείας εκτελείται. Ο Τζόρτζεβιτς έχει γυρίσει. Απομακρύνει για τον Οφορίκουε. Κερδίζει ο Κιάσος. Ο Μίτιτς πίσω στον Κιάσο και από εκεί πιο πίσω στον Σκέντζο που γεμίζει μάλλον στα τυφλά. Όπως για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Την προηγούμενη περίπτωση με τον Μπασαλή, το ίδιο έχει γίνει και σε μια προγενέστερη, αν θυμάστε, με ένα μαρκάρισμα του Κιάσου. Δεύτερο, μετά την κίτρινη κάρτα που έχει πάρει, Χατζησταυρίδης αφήνει μια, χαρίζει μια, θα λέγαμε, τόσο στον Κιάσο όσο και στον Μπασαλή.
Δερμιτζάκης δύο φορές στον αέρα κέρδισε τον Γιαννακόπουλο. Γύρισε ο Μαρινάκης με ρίσκο αυτή η επιστροφή στο Χανιωτάκι. Καθώς υπήρχαν πολλές ερυθρόλεπτες φανέλες στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ανατολάκης. Ο Φορίκουε με τον Αδάμο. Ο Κιάσος που έχει δέσει κάπως την άμυνα και τη μεσαία γραμμή του Όφη. Ο Νιόμπλιας έψαξε χώρο, σημάδεψε το κεφάλι του ιετή, του Κατσισταυρίδη. Ούτε σκεμμένα να το έκανε. Κιάσος. Αποφεύγει τον Οφορίκο με πολύ καλή κίνηση και τον Τζόρτζεβιτς. Τώρα κλείνει πάνω το Πουρσανίδης. Δεν βρίσκει στήριγμα. Από τον Σκέτζο στον Παπαδόπουλο. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χανιωτάκης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να διώξουμε τα πόδια πάνω στον Ήβιτς όμως. Και στη συνέχεια να μαζέψει στην αγκαλιά του. Αδάμος. Για τον Νιόμπλια. Κλείνει πάνω τον Καραταΐδης. Τον απέφυγε με κίνηση τρίπλα κάτω από τα πόδια. Ο Καραταΐδης του έκλεισε τον δρόμο. Φάουλ για τον Όφη. Έχει τραυματιστεί ο Βαρεσάνοβιτς και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ομολογώ ότι δεν ξέρω γιατί, δεν είδα. Εδώ είναι ο Μίρσα Βαρεσάνοβιτς. Δεν υπήρχε επαφή με κάποιον αντίπαλό του. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι μπορεί να έφυγε κάτι από την εξέδρα και να χτύπησε τον Βόσνιο αμυντικό του Ολυμπιακού που βρίσκεται πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Ηρακλείου, ο Φόβορος Μαρτινογιάννης. Και τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Δάρας, σπέβδει για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Λιγότερο από 7 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Ολυμπιακός στο 0-0 στην απευθείας σύνδεση του Super Sport με το Ηράκλειο. Με τον Ολυμπιακό να έχει δημιουργήσει τρεις καλές στιγμές για να πετύχει γκολ. Με Ήβιτς, Τζόρτζεβιτς και Ανατολάκη. Και το Όφη την κλασική ευκαιρία του Νιόμπλια στο 26. Φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Βαρεσάνοβιτς για να καθυστερεί να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Τώρα βρέθηκε και ένα φορείο για να μεταφέρει τον παίκτη του Ολυμπιακού εκτός αγωνιστικού χώρου. Σκεπτικός ο Ευγένιος Γκέραρτ. Στον πάγκο, ο Όφη. Και από την άλλη πλευρά, ίδια περίπου κατάσταση. Σε εκείνον του Ολυμπιακού. Φάουλ για τον Όφη με τον Μαρινάκη. Το Κούρογλου ρυθμίζει τα του τείχους. Στρέφει ο Βαρεσάνοβιτς. Εκτελεί ο Μαρινάκης με δύναμη. Βγαίνει ο Τοφρόλου που καθαρίζει και αυτή τη φάση με τις γροθιές. Έχει τραυματιστεί ο Αναστασίου από τη σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αλλά και ο Τοφρόλου δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ήταν ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Μάλιστα όταν δεν ξέρεις, όταν κυνηγάς την μπάλα και δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου και με πόση δύναμη έρχεται, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εδώ και πάλι φάση από το φάουλ του Μαρινάκη με γροθιές ο Αναστασίου. Με κοφιές στο χούρο, συγγνώμη, πάνω στον Αναστασίου. Κυνηγός του Όφη φαίνεται ότι είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από την σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού πριν από λίγα λεπτά. Ο Αγγένος Γκέραρτ μεταξύ μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει κάποιες οδηγίες στην άμυνά του, στους αμυντικούς του. Με τον Παπαδόπουλο τα λέει. Όφη που την Τρίτη θυμίζω έχει τη ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος του 3-0. Λογική λέει ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός θυμίζω Τετάρτη παίζει με τη Ρόζεμπορκ. Δεύτερο παιχνίδι για το Champions League στο Τρότχαϊμ. Σταυρακάκης. Έκλεισε ο Τζόρτζεβιτς. Προσπαθεί να του πάρει την μπάλα με φάουλ. Τον ξεγέλασε ο Σταυρακάκης στο Τζόρτζεβιτς. Άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα. Τσίμπησε, θα λέγε κανείς, ο Τζόρτζεβιτς. Την προσποίηση αυτή του αμυντικού του Όφη και έκανε το φάουλ. Φάουλ για τον Όφη με τον Κιάσο. Εύκολα ο Βαρεσάνοβιτς απομακρύνει για τον Ήβιτς με τον Αδάμο. Κατεβάζει ο Ήβιτς. Βαρεσάνοβιτς με τη μία για τον Οφορίκουε. Καλύτερη τοποθέτηση από όλους ο Παπαδόπουλος. Ο Καραταΐδης διώχνει πριν δημιουργηθούν κίνδυνοι για την άμυνα του Ολυμπιακού από αυτή την επέμβαση. Ο Πουρσανίδης κατεβάζει και ο Τζόρτζεβιτς. Φάουλ είναι από τον Νιόμπλια πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Το εκ των Κιάσο που βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Βαρεσάνοβιτς. Γιαννακόπουλος. Πασαλής. Καλή κίνηση, απέφυγε τον Κιάσο που σταμάτησε να τον κυνηγάει. Περνάει για τον Ήβιτς, έχει υψώσει σημαία επόπτης και ανακόπτεται αυτή η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Εδώ ο Ηλία Ήβιτς.
πάλι η προηγούμενη φάση, λίγο, αλλά offside νομίζω, ο Ήλια Ιβιτς. Έφυγε πίσω από την άμυνα του. Βαρεσάνοβιτς έχει κάνει φάουλο Αναστασίου. Αφήνει ο Χατζησταυρίδης, ο Ανατολάκης ελέγχει. Παίρνει βάθος για να διώξει, τον πίεσε ο Αναστασίου για να συντομεύσει την επιλογή του. Δερμιτζάκης με το Βαρεσάνοβιτς. Θα μπορούσε να αφήσει και πλεονέκτημα εκεί ο Χατζησταυρίδης. Έδωσε φάουλο έμεσο είναι από την αντικανονική προβολή του Βαρεσάνοβιτς. Ένα φάουλο που θα εκτελέσει ο Δερμιτζάκης με τους ψηλούς του να περνούν μπροστά, τον Αναστασίου και τον Μίτιτς αλλά και τον Σκέντζο. Τον αμυντικό εκτελεί ο Δερμιτζάκης, ο Αναστασίου στην κεφαλιά. Καμία ανησυχία για τον Κυριάκο τον Χουρούγλου. Εδώ ο Γιάννης Αναστασίου κλήθηκε πρόσφατα στην εθνική ομάδα από τον Κώστα Πολυχρονίου. Υπολογίζεται για το παιχνίδι το κρίσιμο της εθνικής ομάδας στις 11 Οκτωβρίου με την Δανία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ματς κριτήριο για την συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ της Γαλλίας του χρόνου το καλοκαίρι. Αδάμος κέρδισε από Τζόρτζεβιτς και Ίβιτς. Νιόμπλιας, κακό κοντρόλ, Πασαλής για τον Οφορίκουε. Γεωργάτος με το Σταυρακάκι, θέλει να πάρει την ευθεία ο Γεωργάτος, του έκλεισε τον δρόμο ο Σταυρακάκης, έκανε λάθος στη συνέχεια. Ο παίκτης Ολυμπιακού, ο Κιάσος, ανοίγει έξυπνη παλιά για τον Μίτιτς. Απέφυγε αυτός τον Καραταΐδη, τρέχει ο Βαρεσάνοβιτς, πάλι ο Μίτιτς, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει και το σούτ την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για τον Όφη. Αδράνεια από την άμυνα του Ολυμπιακού, στο 44, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, κανείς από τους ερυθρόλευκους δεν μπόρεσε να ανακόψει την πορεία του Μίτιτς προς το 1-0. Το κήπεδο παίρνει φωτιά από το γκολ του Μίτιτς που απέφυγε δύο αντιπάλους του Ολυμπιακού, δύο αμυντικούς. Βαρεσάνοβιτς δεύτερη φορά πρέπει να φοβήθηκε και το πέναλτι. Γι' αυτό τον άφησε, βρέθηκε απέναντι στον Χούρογλου εδώ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Όφη προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και πάλι η φάση, η τρίπλα η πρώτη του Μίτιτς πάνω στον Καραταΐδη. Τρέχει ο Βαρεσάνοβιτς, παίρνει με το δεξί ο Μίτιτς, γυρίζει. Εδώ φοβήθηκε πέναλτι ο Βαρεσάνοβιτς, τον άφησε. Το σουτ, υπήρχε και ο Μαρινάκης εκεί μπροστά από τον Χούρογλου και έγινε το 1-0 για τον Όφη. Εδώ και πάλι η φάση του γκολ για τους κριτικούς από το σουτ του Μίτιτς. Δεν μπόρεσε τον Χούρογλου να διώξει την μπάλα. 1-0 για τον Όφη στο 44. Καθοριστικό, δίχως αμφιβολία, το χρονικό σημείο επίτευξης αυτού του γκολ για τον Όφη, καθώς απομένουν λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Όφη που με εξαίρεση εκείνη τη φάση του Νιόμπλια στο 26 δεν είχε δημιουργήσει άλλη απειλή για την άμυνα του Ολυμπιακού, παίρνει κεφάλι στο σκορ με αυτό το γκολ του Πρέντρακ Μίτιτς. Τώρα η μπάλα είναι για τον Όφη. Σταυρακάκης επαναφέρει για τον Νιόμπλια, ο Γεωργάτος τρέχει πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Corner, δηλαδή, παραχωρεί πάντως πλάγιο. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις στο Ηράκλειο. Όφη προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μίτιτς πριν από λίγο, στο 44. Γυρίζει ο Αναστασίου για τον Μαρινάκη. Ο Βαρεσάνοβιτς με το γόνατο. Αυτά είναι μέσω φωτοβολίδων και κροτίδων. Εδώ ο Χατζησταυρίδης. Υπήρχαν καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, κάποιους τραυματισμούς. Για τον Αναστασίου εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του το Χούρογλου. Δερμιτζάκης, ανενόχλητος στην κεφαλιά, Βαρεσάνοβιτς. Και πάλι ο Δερμιτζάκης όπως να φύγει από το μισό του γηπέδου η μπάλα. Το μισό στο οποίο αμήνεται ο Όφη. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Γεωργάτο να επιστρέφει στον Τοχούρογλου. Και αυτό με τα πόδια, με τους καινούριους κανονισμούς δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια ο τερματοφύλακας, ακόμη και μετά από πλάγιο. Ο Παπαδόπουλος τώρα απομακρύνει στην άμυνα του Όφη, τρέχει ο Σκέντζος αλλά δεν προλαβαίνει. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τζόρτζεβιτς να βρίσκει τον Γεωργάτο. Ίσως η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζόρτζεβιτς βρήκε χώρο, θέλει να μπει και μέσα στην περιοχή. Το μαρκάρισμα και δίνει πέναλτι ο Χατζησταυρίδης υπέρ του Ολυμπιακού. Πολλοί παίχτες του Όφη πάνω στο Χατζησταυρίδη. Γι' αυτό το πέναλτι που καταλογίζει ο δραμηνός διαιτητής στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου στο 47. Σηκώθηκε να πω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο
βρήκε τον Τζόρτζεβιτς και κατά πόσο είναι μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Από αυτή την κάμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κατά πόσο η μπάλα είναι μέσα ή έξω από την περιοχή και κατά πόσο βρίσκει ο αμυντικός του Όφη τον κυνηγό του Ολυμπιακού. Αυτό που μετράει πάντως στην ουσία είναι ότι ο Χατζησταυρίδης έχει στήσει την μπάλα στα Σβεστένια Βούλα και ο Γρηγόρης Γεωργάτος είναι αυτός που πιθανότατα θα εκτελέσει το πέναλτι, θα βρεθεί απέναντι στο Χανιωτάκι και θα έχει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, αν την αξιοποιήσει ο Γεωργάτος, να εξοφαρίσει. Γεωργάτος με τον Χανιωτάκι. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο ο Γεωργάτος και ισοφαρίζει το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ξεγέλασε ο Γεωργάτος το Χανιωτάκι σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, το 48 με τον δικό μου χρονόμετρο, ο Γρηγόρης Γεωργάτος παίρνει το παιχνίδι στα ίσια και ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. Ότι δεν είδαμε στα 44 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το βλέπουμε τώρα. Δύο γκολ δηλαδή, το πρώτο από τον Μίτης στο 44 και το δεύτερο από τον Γεωργάτο στο 48 από το πέναλτι που έδωσε ο Χατζησταυρίδης στην προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς. Σταυρακάκης, Πουρσανίδης για τον Οφορίκουε. Με τον Παπαδόπουλο απέναντι του Οφορίκουε, θέλει να τον αποφύγει. Έβαλε το πόδι ο Παπαδόπουλος και δίνει φάουλ ο Χατζησταυρίδης. Έχω την αίσθηση ότι αδίκως αυτή τη φάση διαμαρτύρεται ο Παπαδόπουλος. Καθαρά προέβαλε το πόδι του. Εδώ έκοψε τον Οφορίκουε, τον βρήκε δηλαδή, έξω από την περιοχή του Όφη, αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πολύς κόσμος πάνω από την μπάλα, ο Ίβιτς, ο Γιαννακόπουλος, ο Τζόρτζεβιτς και Τίκος ασφαλώς από τους παίκτες του Όφη. Σιγά σιγά θα αρχίσει να δημιουργείται μπροστά από τον Χανιωτάκη για αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Πίτερ Οφορίκουε. Στην προηγούμενη περίπτωση ο Μπάγεβιτς όρθιος δίνει εντολές στον Γεωργάτο για το πώς θα εκτελεστεί, φαντάζομαι, από το φάουλ. Και ακομπίνα θα ακολουθηθεί. Ίβιτς και Γεωργάτος πάνω από την μπάλα, αλλά και ο Τζόρτζεβιτς εκτελεί ο Ίβιτς. Μπάλα βρήκε στο τείχος. Ο Τζόρτζεβιτς κατεβάζει και ο Χατζησταυρίδης φυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Ηράκλειο. Και τώρα όλοι οι παίκτες του Όφη τρέχουν πάνω στον Χατζησταυρίδη και του διαμαρτύρονται, φαντάζομαι, για τη φάση του πέναλτι. Δεν υπάρχει λογικά άλλη εξήγηση. Τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Τζόρτζεβιτς και με την οποία ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Πολλοί ποδοσφαιριστές του Όφη αλλά και παράγοντες σε έξαλλη κατάσταση. Ο Χανιωτάκης επιτίθενται φραστικά στον Χατζησταυρίδη για την απόφαση του αυτή. Εδώ η φάση, κοιτάξτε και πάλι την κίνηση του Τζόρτζεβιτς. Εδώ βέβαια δεν μας ευνοεί και πάρα πολύ η κάμερα. Φαίνεται πάντως ότι ο αμυντικός του Όφη είναι έξω από την περιοχή. Ο Τζόρτζεβιτς στη συνέχεια πέφτει μέσα και έδωσε αυτό το πέναλτι ο Χατζησταυρίδης, με το οποίο ισοφάρισε ο Ολυμπιακός 1-1 και τώρα με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης κατευθύνεται στα αποδυτήρια. Από την προστασία του Παντελή Μυριοκεφαλιτάκη του Όφη φεύγουν πρώτα οι ομάδες και στη συνέχεια αργά-αργά και οι παίκτες του Όφη. Εδώ είναι ο Χατζησταυρίδης. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο στο Ηράκλειο τελείωσε με το 1-1, με τον γκολ του Μίτη στο 44 και το πέναλτι του Γεωργάτου στο 48, ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα από τους κριτικούς, ήρθε έτσι ισοφάριση για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Αυτά ως πρώτη γεύση από το Ηράκλειο. Επιστροφή σε λίγα λεπτά. Θα είμαστε ξανά μαζί από το Ηράκλειο για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου στο παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και στον Ολυμπιακό. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρήκε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία, στο 1-1 δηλαδή, από τα γκολ του Μίτιτς και του Γεωργάτου με το πέναλτι, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έντονα και δικαιολογημένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι παίκτες του Όφη, αλλά και ο κόσμος. Εδώ είναι η φάση του γκολ για τον Μίτιτς. Το σουτ, το Χούρολο δεν μπορούσε να διώξει. Ο Μαρινάκης είναι μπροστά στον Χούρολο. Τώρα, κατά πόσο εδώ υπάρχει περίπτωση offside, μαθητικού, είναι ένα ερώτημα που μόνο ο Περικλής Βασιλάκης θα μπορεί να μας διελευκάνει αύριο βράδυ κατά την κρίση του στις επίμαχες φάσεις των αγώνων. Εδώ και πάλι πάντως η προσπάθεια του Μίτιτς. Ο Βαρασάνοβιτς φοβήθηκε το πέναλτι. Γύρισε, έκανε το σουτ ο Μίτιτς. Το Χούρολο δεν μπόρεσε να διώξει την πορεία της μπάλας. Έγινε έτσι το 1-0 για τον Όφη. Και ακολούθησε αυτό στο 44. Στο 48, καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου, μια προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς. Κάλυψε εδώ ο Παπαδόπουλος για να μαρκάρει τον αντίπαλο του, τον παίχτη του Ολυμπιακού.
Εδώ ο Παπαδόπουλος φαίνεται ότι είναι εκτός περιοχής, εδώ ακριβώς. Κάνει το μαρκάρισμα στον Τζόρτζεβιτς. Ο Χατζησαυρίδης θεώρησε λανθασμένα ότι το μαρκάρισμα έγινε μέσα στην περιοχή και έδωσε αυτό το πέναλτι, το οποίο ο Γεωργάτος μετέτρεψε σε γκολ για να γίνει το 1-1. Ακολούθησαν οι σοβαρές διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Όφη, πρώτο και κύριο τον Κώστα Χανιωτάκη, αλλά βεβαίως Χατζησαυρίδης έφυγε για τα αποδυτήρια χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Τώρα έχει ένα μικρό διάλογο με τον Παπαδόπουλο. Ο Χατζησαυρίδης που ξεγελάστηκε στη φάση του πέναλτι. Και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 εδώ με το γκολ του Γρηγόρη Γεωργάτου. Νιόμπλιας με τον Αναστασίου στη σέντρα για τον Όφη. Αλλαγές με μια πρώτη ματιά που μπορώ να ρίξω μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν. Ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Όφη. Δεν προτιμάται ούτε για τον Όφη, ούτε για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι ο Χατζησαυρίδης. Σφυρίζει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω 1-1, προϊόν του πρώτου 45 λεπτού, στο μάτς που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής. Ίβιτς. Η σέντρα είναι δυνατή για τον Οφορίκουε, κυνηγάει ο Τζόρτζεβιτς με τον Σταυρακάκη. Έβαλε καλύτερα το σώμα ο Τζόρτζεβιτς, αλλά στη συνέχεια ο Σταυρακάκης έκλεψε την μπάλα μέσα από τα πόδια του. Νιόμπλιας. Γεωργάτος, Τζόρτζεβιτς. Φάουλ από τον Νιόμπλια. Εδώ ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Το θύμα και ο θήτης, Νιόμπλιας και Τζόρτζεβιτς. Εκτέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, ο Αδάμος με δυσκολία. Ο Προυσανίδης δεν μπορεί να κάνει το σουτ από την έγκαιρη επέμβαση του Κιάσου. Κυνηγάει ο Μίτιτς στο Βαρεσάνοβιτς και την μπάλα. Πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος. Πασαλής. Ο Κιάσος όπως για τον Αναστασίου. Αφήνει ο Καραταίδης την μπάλα να σκάσει στο έδαφος για να τη βρει καλύτερα. Γεωργάτος. Με χώρο ο Γεωργάτος. Τζόρτζεβιτς. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Ο Κιάσος στον Μαρινάκη. Με τον Πασαλή αντιπαλό του. Πάντα ο Μαρινάκης παίρνει φάουλ από τον Πασαλή. Από τις αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Πέτρου Μαρινάκη. Μπερδεύτηκε και ο Πασαλής και γι' αυτό έγινε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Όφη που θα εκτελεστεί από τον Νίκο Νιόμπλια. Ο Μίτιτς, ο Βαρεσάνοβιτς την μπάλα, Γιαννακόπουλος. Θέλει να αλλάξει για τον Ίβιτς και τον Τζόρτζεβιτς. Τρέχει ο Αδάμος, φαίνεται πιο γρήγορος και σε καλύτερη θέση από τον κυνηγό του Ολυμπιακού και πράγματι καθαρίζει τη φάση. Σταυρακάκης για τον Δερμιτζάκη. Παπαδόπουλος για τον Νιόμπλια. Αναστασίου με τον Ανατολάκη, έσπρωξε ο Ανατολάκης. Στο μαρκάρισμα τον Αναστασίου, έβαλε τα χέρια του δηλαδή, αυτό είναι το αντικανονικό, η παράβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση, φάουλ για τον Όφη. Με το Μαρινάκι, κοντά στην μπάλα και τον Δερμιτζάκη, φεύγει ο Μαρινάκης. Εκτελεί ο Δερμιτζάκης με πολύ δύναμη, έδωσε και ύψος την μπάλα. Ασφαλώς μόνο αυτό δεν ήθελε να κάνει. Ο αριστερός back half του Ευγένιου Γκέραρτ στο απόψινό παιχνίδι. Και το Φόρογλου, αφού ξεμπλέξει από τις κορδέλες και τα χαρτιά, θα επαναφέρει. Δεν μπόρεσε ο Τζόρτζεβιτς να πάρει την κεφαλιά, κερδίζει όμως ο Προυσανίδης από τον Σταυρακάκη. Ο Νιόμπλιας, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γεωργάτος γεμίζει για τον Ίβιτς, δυνατά στον αέρα ο Αδάμος και ο Πασαλής για τον Γιαννακόπουλο. Πάλι ο Πασαλής, καλή ατομική προσπάθεια, απέφυγε δύο παίκτες του Όφη, βγάζει και τη σέντρα για τον Ίβιτς, γυρίζει αυτός με στην περιοχή και που είναι ο Κιάσος, ο Φορίκου ήταν πιο πίσω. Ο Βαρεσάνοβιτς δεν υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας, τον ξεγέλασε, ο Μίτιτς θέλει να βγάλει τον Όφη στην αντεπίθεση, χωρίς όμως επιτυχία. Μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανατολάκη που βρήκε τον Καραταΐδη.
και αυτό τον Πασαλή. Γιανακόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Φορίκου, Εΐβιτς και Βαρεσάνοβιτς στην ίδια επιθετική ευθεία. Σε αυτή την ανάπτυξη του Ολυμπιακού, τώρα ο Φορίκου βγήκε από τα μαρκαρίσματα και άνοιξε για τον Γεωργάτο. Είναι κακή η σέντρα του. Έκοψε ο Παπαδόπουλος. Μεταφέρει το παιχνίδι για τον Όφη. Καλή προσποίηση από τον Νιόμπλια. Έχει κάνει δεξιά κίνηση ο Σταυρακάκης. Δεν έκανε τη μεγάλη πάσα ο Νιόμπλιας. Καθυστέρησε. Τώρα γυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάντως ο Σταυρακάκης είναι ακόμη ελεύθερος και παίρνει την μπάλα. Βγάζει και τη σέντρα μπροστά από τον Τζόρτζεβιτς. Εύκολη η δουλειά για τον Κυριάκο το Χουρούλου. Παπαδόπουλος. Ο Γεωργάτος απομακρύνει. Καραταΐδης. Ο Φορίκουε για τον Γιανακόπουλο. Ο Πασαλής συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Φορίκουε ανάμεσα σε συμπληγάδες. Ο Κιάσος με πολύ δύναμη πάνω στον Προυσανίδη. Πάλι ο Φορίκουε ψάχνει χώρο να κάνει το σούτ στα σώματα. Μπάλα είναι out στο σώμα του Ίβιτς. Την μπάλα αν κρίνουμε από την απόφαση του Χατζή Σταυρίδη. Εδώ είναι η περίπτωση του πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό. Από μια λήψη πιο κοντινή, αν μπορούσαμε να πούμε. Ο Αναστασίου την κεφαλιά. Ο Καραταΐδης γυρίζει στον Τοχούρογλου. Γιανακόπουλος. Πιέζει ο Μαρινάκης. Ανατολάκης για τον Πασαλή. Βαρεσάνοβιτς. Απέφυγε τον Νιόμπλια, έχει τον Ίβιτς δίπλα του, κάνει την κοντινή πάσα. Πάντα ο Ίβιτς, έπεσαν τρεις παίκτες πάνω του. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που χρεώνεται το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα προς τον Ίβιτς. Βγάζει αυτός τη σέντρα πάνω στο κεφάλι του Παπαδόπουλου, που είναι πολύ εκνευρισμένος από το προηγούμενο σφύριγμα του Χατζη Σταυρίδη. Κάτι έγινε εκεί και με τον επόπτη. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Εδώ είναι ο Τζόρτζεβιτς που περιμένει την μπάλα για να το εκτελέσει. 7 λεπτά στην επανάληψη, Όφη Ολυμπιακός 1-1. 44 ο Μίτιτς στο 1-0. Στο 48 στο πρώτο ημίχρονο καθυστερήσει ο Γεωργάτος σε φάση με το πέναλτι που κέρδισε ο Τζόρτζεβιτς. Που εκτελεί και το κόρνερ ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς με φάλτσο. Έμπειρα ο Χανιωτάκης, με την εμπειρία του μάλλον ο Χανιωτάκης. Απομακρύνει και πάλι σε κόρνερ με τη γροθιά. Και από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Γιανακόπουλος είναι αυτός που θα στήσει την μπάλα στη γωνία για να εκτελέσει το κόρνερ. Τελεί ο Γιανακόπουλος, ο Ίβης με τον Αδάμο βρέθηκαν πεσμένοι μες στον αγωνιστικό χώρο. Τζόρτζεβιτς στη μεγάλη περιοχή γεμίζει για τον Γιανακόπουλο, ο Αδάμος καλύτερος κατεβάζει και ο Κιάσος με ψυχραιμία στο Νιόμπλια. Σταυρακάκης παρακινδυνευμένα, δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Γιανακόπουλος επιχειρεί να μακρινώσει την μπάλα, φεύγει out. Το είναι ο Στέλιος Γιανακόπουλος. Ίσως να προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Χανιωτάκη με αυτό το σουτ, το μακρινό. Παπαδόπουλος γεμίζει για τον Μίτιτς. Βαρεσάνοβιτς στην κεφαλιά, είχε πρόσωπο στην μπάλα. Ο Μίτιτς είχε πλάτη, δεν έβλεπε. Γεωργάτος για τον Πασαλή, η μπάλα φτάνει στο Γιανακόπουλο. Κλείστηκε ο Γιανακόπουλος, καλή δουλειά τώρα από τους μέσους του Γκέραρντ. Βαρεσάνοβιτς. Γεωργάτος. Τζόρτζεβιτς για τον Φορίκουε. Με τον Κιάσο, φάουλ έκανε ο Φορίκουε. Τράβηξε τον Κιάσο. Αυτή η απόφαση του Χατζη Σταυρίδη είναι σωστή. Εδώ το παραδέχεται και ο Γκανέζος. Ο Φορίκουε εδώ στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση στην μπάλα από τον Κιάσο.
έκανε αυτό το φάουλ. Αναστασίου με τον Ανατολάκη. Οι δύο ψάχνουν την μπάλα, αλλά κανείς μέχρι στιγμής δεν την έχει βρει. Και τώρα είναι κόρνερ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου επιγραμμών, του Κωστίδη από την Θεσσαλονίκη. Ο Μίτιτς στη γωνία για την εκτέλεση του κόρνερ για τον Οφ. Το Χούρογλου τελείται αυτό το κόρνερ, ο Γιωργάτος στο πρώτο δοκάρι διώχνει. Ο Φορίκου μπορεί και να μην βρει και την μπάλα που έφτασε πάντως στον Ήβιτς. Και στη συνέχεια φάουλ που δίνει ο Χατζησταυρίδης για το μαρκάρισμα του Σταυρακάκη πάνω στον σέρβο επιθετικό του Ολυμπιακού. Εδώ διώχνει, εδώ είναι το μαρκάρισμα, διώχνει μπάλα στο Σταυρακάκη, αλλά θεωρεί φάουλ ο Χατζησταυρίδης, πιθανόν, πιθανολογώ τώρα, το πιάσιμο με τα χέρια πάνω στον Ήβιτς από τον Σταυρακάκη. Βαρεσάνοβιτς. Ήβιτς δεν μπόρεσε ούτε με το τραγουνάκι, εκτός τροχιάς βρέθηκε ο Βαρεσάνοβιτς. Δερμιτζάκης για τον Αναστασίου. Έβαλε το πόδι ο Ανατολάκης, το πλάγιο για τον Όφη. Αφήνει ο Νιόμπλιας στον Δερμιτζάκη. Αναστασίου. Τίποτα, λέει ο Χατζησταυρίδης. Αδάμος πίσω στον Χανιωτάκη. Πιέζει ο Ήβιτς. Συμπληρώσαμε το δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα το 1-1. Στο Ηράκλειο, Παπαδόπουλος. Για τον Μίτιτς και τον Σταυρακάκη, ο Καραταΐδης. Ο Σταυρακάκης δεν έχει προλάβει να γυρίσει την μπάλα, έχει φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και επιστρέφει τώρα στην άμυνα του. Φορίκου με τον Κιάσο. Κιάσος, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες του Όφη απόψε. Πανέξυπνη κίνηση και τρίπλα του Σταυρακάκη πάνω στον Γιωργάτο, που έχει χώρο τώρα να βγάλει μια καλύτερη σέντρα από αυτή που έκανε. Γιωργάτος λέχτηκε, δεν βρήκε στήριγμα, πιέστηκε και όλας έχασε την μπάλα. Μαρινάκης από την λανθασμένη μεταβίβαση του Γιωργάτου. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Φορίκου. Γκέραρτ είναι όρθιος, ακόμα και στο πλάγιο διαμαρτύρεται στον Χατζησταυρίδη. Τώρα θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Φορίκου, για το μαρκάρισμά του πάνω στον Κιάσο. Στο 58. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Πήρε την κάρτα ο Γκανέζος. Τέταρτη στο παιχνίδι. 2-2 είναι στις κάρτες. Δύο αντίπαλοι. Παπαδόπουλος στο φάουλ για τον Όφη. Για τον Μίτιτς. Πουρτσανίδης στον Γιαννακόπουλο. Ο Μαρινάκης δεν μπόρεσε να κόψει. Πασαλής πάνω στον Παπαδόπουλο που βγήκε γρήγορα πάνω στη φάση. Και φάουλ τώρα από τον Πουρτσανίδη πάνω στον Δερμιτζάκη. Τολμώ να πω ότι η ποιότητα του, ποδοσφαιρική ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο έχει πέσει κατακόρυφα. Παρότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχουμε συμπληρώσει το τέταρτο. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, όρθιος ο Ευγένιος Γκέραρτ. Παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον αγωνιστικό χώρο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή εξαιτίας τραυματισμού. Και εκεί βλέπουμε ένα κοντινό πλάνο που λέει πάρα πολλά. Τον επόπτη, τον πρώτο, τον Τζαχαλή από την Καστοριά, να λέει κάτι στον Παπαδόπουλο. Μαρινάκης. Για τον Νιόμπλια. Τον Μπόι βοήθησε και τον Βαρεσάνοβιτς να διώξουμε το κεφάλι έναντι του Νιόμπλια. Γιαννακόπουλος και τελειώνει το γήπεδο. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Πουρσανίδης. Γιωργάτος με τον Σταυρακάκη μπροστά του. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Τζόρτζεβιτς. Έκοψε ο Σταυρακάκης.
Και τώρα ο Καρατραΐδης για τον Προυσανίδη μπάλα. Και πάλι Σταυρακάκης. Μίτιτς, Κιάσος απέφυγε τον Καρατραΐδη που έκανε το τάκλι να δεν έπιασε. Ο Κιάσος που έχει χώρο και επιλογή να βγάλει τη σέντρα κατά το κεφάλι του Αναστασίου. Ο Τοχρούγλου υπολογίζει την πορεία της μπάλας και στον αέρα την κερδίζει. Λάθος από τον Οφορίκου επάνω στον Αδάμο. Τυχερός ο Γκανέζος καθώς κερδίζει την κόντρα με το κεφάλι. Τζόρτζεβιτς θέλει να δώσει ρυθμό στον Ολυμπιακό, στην ανάπτυξή του. Γεωργάτος. Σέντρα κατά τον Οφορίκου. Θέλει να κατεβάσει και να γυρίσει. Τα καταφέρνει εκεί σε πολλούς αμυντικούς του Όφη ανάμεσα. Αναστασίου πήρε καλύτερη θέση από τον Βαρεσάνοβιτς και συνέχεια ο Βόσνιος βλέποντας ότι χάνει την μπάλα έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Νιόμπλια. Πάτησε για τον Παπαδόπουλο. Η πάσα για τον Νιόμπλια είναι καλή. Αν προλάβει θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τον Όφη. Γυρίζει στον Μίτιτς. Γκολ 2-1 για τους κριτικούς. Δεν ακολούθησε η άμυνα του Ολυμπιακού, τον Νίκο Νιόμπλια σε αυτή τη φάση που κυνήγησε τη φάση μέχρι τέλος, γύρισε και ο Μίτιτς κάνει το 2-1 στο 61. Από μια φάση που φάνηκε ότι τέλειωνε, μόνο ο Νιόμπλια σας πίστεψε ότι μπορούσε να την γυρίσει. Στο 61 ο Όφη παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με το γκολ του Μίτιτς, το δεύτερο της βραδιάς για τον Σέρβο κυνηγό του Όφη. Εδώ και πάλι κοιτάξτε την προσπάθεια του Νιόμπλια. Βρήκε και τον βηματισμό του, γύρισε την μπάλα, δεν μπόρεσε ο Καρατραΐδης, η προβολή από τον Μίτιτς, ούτε ο Τοχούρογλου, την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού, το 2-1 για τον Όφη. Και πάλι φάση από κανονική θέση φεύγει ο Νιόμπλιας, καθώς μένει η άμυνα του Ολυμπιακού, οι τρεις αμυντικοί, και ο Γεωργάτος και ο Καρατραΐδης και ο Ανατολάκης, γυρίζει ο Νιόμπλιας, εκεί που έρχεται από πίσω ο Μίτιτς και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τοχούρογλου, το 2-1 για τον Όφη στο 61. Πρόσωπο της βραδιάς, δίκος αμφιβολίας, ο Πρέντραχ Μίτιτς. Έκανε το 1-0 στο 44 και τώρα δίνει και πάλι κεφάλι στο σκορ για τον Όφη στο 61. Ένα γκολ πάντως που ανήκει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια του Νίκου Νιόμπλια. Δεν άφησε τη φάση να πάει χαμένη, κυνήγησε μέχρι τέλους και τελικά δικαιώθηκε. Ο Ολυμπιακός με τον Τζόρτζεβιτς και τον Ίβιτς. Έπιασαν τα μαρκαρίσματα εκεί. Μαρινάκη, του Παπαδόπουλου, του Αδάμου. Και πάλι ο Μαρινάκης τώρα. Με τον Καρατραΐδη παραχωρεί πλάγιο. Α, λοιπόν που το παιχνίδι παίρνει μια ακόμη διαφορετική τροπή. Στο 61 με αυτό το γκολ του Μίτιτς. Παπαδόπουλος αλλάζει για τον Σταυρακάκη. Πολύ καλή μεταβίβαση από τον λίμπερο του Όφη. Λέχτηκε όμως ο Σταυρακάκης εκεί με τον Γεωργάτο και στη συνέχεια χάνοντας την μπάλα έκανε και φάουλ στον αντίπαλό του. Ο Πουρσανίδης για τον Καρατραΐδη. Τζόρτζεβιτς πίεσαν οι παίκτες του Όφη, κέρδισε ο Νιόμπλιας. Πέρασε για τον Αναστασίου, υπόδειξη από τον επόπτη για offside. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Γιάννη Αναστασίου εδώ. Τον Πρεβεζάνο. Κυνηγό του Όφη. Εδώ θα δούμε και κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του επόπτη. Εδώ στο βάθος υπάρχει στο Ολυμπιακό, αλλά μπορεί και να μην κάλυπτε. Φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό που κερδίζει ο Ίβιτς από τον Αδάμο. Όπως με πληροφορεί ο Γιάννης Σαΐνης, ο Ντούσαν Μπάγιοβιτς θα ρίξει στο μάτι τον Βασίλη Καραπιάλη. Δεν ξέρω αν θα βγάλει έναν από τους δύο ανασταλτικούς μέσους ο Μπάγεβιτς, δηλαδή τον Πασαλή ή τον Νινιάδη ή τον Πουρσανίδης, το συγγνώμη, ο Νινιάδης δεν είναι εδώ. Να κάνει πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή. Εκτελείται το φάουλ από τον Γεωργάτο για τον Οφορίκουε, προσπάθησε να κάνει το σουτ. Υπάρχουν πολλά νεύρα τώρα από τον Αναστασίου που κλώτσισε εκτός φάσης τον Ανατολάκη. Ο Χατζησταυρίδης δεν πήρε καμπάρι τι έγινε. Πασαλής γυρίζει, Βαρεσάνοβιτς δεν αφήνει κατά τον Χούρογλου. Γιαννακόπουλος θέλει να αλλάξει για τον Τζόρτζεβιτς, είναι υψηλή η μεταβίβασή του και όχι καλή για τον Τζόρτζεβιτς.
Λιόμπλιας. Κιάσος. Λύστηκε. Ο Κιάσος απέφυγε και τον Γεωργάτο και τον Τζόρτζεβιτς. Βγήκε για βοήθεια ο Πουτσανίδης και παραχώρησε αυτό το πλάγιο. Βλέπουμε και τον Κώστα Κιάσο, διεθνή με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ο Φορίκουε. Για τον Πασαλή. Μαρινάκης στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πουρσανίδης για τον Ανατολάκη που αφήνει την αμυνά του και βγαίνει για να βοηθήσει επιθετικά τον Ολυμπιακό. Παίρνει φάουλ από τον Κιάσο. Ζητάει κάρτα ο Ανατολάκης για το μαρκάρισμα του Κιάσου. Έχει ήδη μία και αυτός. Εδώ το μαρκάρισμα από πίσω από τον Κιάσο. Σηκώνει ασφαλώς δεύτερη κάρτα. Θα ήταν η δεύτερη για τον Κιάσο αν την έπαιρνε. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και από πλευρά Γκέραρντ ετοιμάζεται αλλαγή. Νομίζω ο Κουτσουπιάς, αν μπορώ να δω από εδώ, από τα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου, του Ηρακλείου. Γεωργάτο στο φάουλ για τον Νίβιτς που πήρε την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Στο 66 από το φάουλ του Γεωργάτου, ο Νίβιτς κέρδισε τον Αδάμο στον αέρα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χανιωτάκη. Όφι Ολυμπιακός 2-2 στο 66. Εδώ είναι ο Ηλιαΐβιτς, σκόρερ του Ολυμπιακού, το φάουλ από τον Γεωργάτο. Βλέπετε εδώ τον Ήβιτς, βγαίνει και ο Χανιωτάκης, άστοχη έξοδο. Η μπάλα στα δίχτυα του Όφη, το 2-2 για τον Ολυμπιακό στο 65. Εδώ και πάλι η φάση του γκολ της ισοφάρισης από το φάουλ του Γεωργάτου και την κεφαλιά του Ήβιτς. Λάθος από το Χανιωτάκη η έξοδος, το 2-2 για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς. Απέφυγε τον Κιάσο, αυτή τη φορά δεν έβαλε το πόδι Κιάσος. Γεωργάτο στο σουτ, το Χανιωτάκη στη γωνία του σε κόρνερ. Καλή επέμβαση, εξαθερή. Αυτή τη φορά στη γωνία του Χανιωτάκης έπεσε, έβγαλε αυτό το σουτ του Γεωργάτου. Ο Τζόρτζεβιτς γεμίζει, ο Ήβιτς θέλει να κάνει το κοντρόλ και να γυρίσει. Εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Με αντίπαλο τον Αδάμο, Μίτιτς. Πάνω που λέγαμε ότι η ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε, μπήκαν δύο γκολ. Ένα από κάθε πλευρά. Με τον Μίτιτς το 61 και τον Ήβιτς το 66. Σταυρακάκης έτοιμος για την επαναφορά στο πλάγιο. Ο Μίτιτς. Άλλαξαν οι δύο παίκτες του Όφη. Μπερδεύτηκε συνήθεια Σταυρακάκης. Ο Ήβιτς κάνει φάουλ στον Αδάμο. Το δίνει ο Χατζησταυρίδης. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Το φάουλ εκτελέστηκε για τον Νιόμπλια. Όχι καλά, αλλά έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με άποψη από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, πίσω από την εστία. Ήβιτς με τον Αδάμο. Καλύτερο στην μπάλα ο Αδάμος. Γυρίζει στον Χανιωτάκη. Γκέραρντ ετοιμαζόταν να ρίξει το παιχνίδι του Κουτσουπιά εξαιτίας του 2-1. Φαντάζομαι ότι τώρα θα αλλάξει η σκέψη. Δεν θα ρίξει αμυντικό στο μάτς, αν θέλει βεβαίως και θα θέλει να κερδίσει το απόψινό μάτς από τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς. Σταυρακάκης στον Παπαδόπουλο. Μίτης με τον Βαρεσάνοβιτς, κανείς την μπάλα. Ο Αναστασίου, ο Νιόμπλιας είναι μόνος του πίσω. Δεν πέρασε όμως η κεφαλιά του Αναστασίου, τον Ανατολάκη. Γιανακόπουλος. Πασαλής. Έχασε από το Μαρινάκη, ξανακέρδισε όμως. Αναβάζει με την τύχη του Μαρινάκης που άφησε πάντως τη φάση στο κέντρο. Τζόρτζεβιτς με χώρο. Βγαίνει πάνω τον Παπαδόπουλος για να καλύψει το αμυντικό κενό. Γεωργάτος με το Σταυρακάκι. Η σέντρα από το Γεωργάτο στα χέρια του Χανιωτάκη. Αναστασίου πήρε την κεφαλιά για τον Μίτιτς. Κάπως άτσαλα ο Καραταΐδης, ίσως και να μην ήλεγχε και πολύ, έτσι όπως κατέβασε το κεφάλι πάνω στην μπάλα. Πλάγιο για τον Όφη με τον Νιόμπλια. Ο Μίτιτς γυρίζει πίσω στον Σκέντζο.
Ζαβρακάκης, Ολυμπιακός που φαίνεται να δίνει χώρο στον Όφη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το Χούρουγλου βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του για να καθαρίσει την φάση με τον Αναστασίου. Αφήνει το παιχνίδι ο Χατζησταυρίδης. Κιάσος. Ανατολάκη στην κεφαλιά. Τώρα πρέπει να έχει δώσει offside ο δραμηνός διαιτητής. Φάουλ. Μάλλον το δεύτερο. Φάουλ που έγινε πάνω στον Ανατολάκη από τον Αναστασίου. Όχι offside, είναι έξι σηκώσει το χέρι. Ο Χατζησταυρίδης. Κουρσανίδης για τον Γεωργάτο. Τζόρτζεβιτς. Καλή κίνηση από τον Τζόρτζεβιτς που απέφυγε τον Παπαδόπουλο. Θέλει να μπει και μέσα στην περιοχή. Έχει γίνει φάουλ έξω από την περιοχή. Έσπρωχνε συνέχεια ο Παπαδόπουλος. Και τώρα νεύρα πολλά από τον Τζόρτζεβιτς που τα βάζει εκεί με τον Παπαδόπουλο για αυτό το μαρκάρισμά του. Εδώ είναι οι δύο παίχτες. Ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εδώ το μαρκάρισμα απ' έξω. Σφυρίζει ο Χατζησταυρίδης και στη συνέχεια τα νεύρα από τους δύο παίχτες. Ο Παπαδόπουλος πρέπει να είναι σίγουρο ένας παίχτης που πήρε κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν έγινε το ίδιο και με τον Ίβιτς, με τον Τζόρτζεβιτς, συγγνώμη. Στο 71. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Γεωργάτο στην εκτέλεση του. Πολλά ζευγάρια μες στην άμυνα του Χανιωτάκη. Τελείο ο Γεωργάτος, ο Αδάμος διώχνει. Ο Νόμπλιας κυνηγάει. Γυρίζει ο Γεωργάτος στον Οφορίκουε. Δεν έκανε την τρίπλα πάνω στον Κιάσο που έκοψε. Ο Πουρσανίδης είδε την προσπάθεια αντεπίθεσης του Όφη και έκανε έξυπνο το φάουλ στο χώρο του κέντρου για να σταματήσει τον ευνηδιασμό από πλευράς Όφη. Εδώ έβαλε το σώμα ο Πουρσανίδης μπροστά στον Κιάσο και έκοψε την γρήγορη επίθεση των κριτικών. Αδάμος με τον Ίβιτς. Μαρινάκης με τον Δερμιτζάκη. Ο Πασαρές καλύπτει τον Μαρινάκη, τον αποφεύγει. Ίβιτς λάθος πάνω στο Μαρινάκη. Ο Αδάμος γεμίζει για τον Αναστασίου. Κεφαλιά από τον Ανατολάκη, κατεβάζει ο Γεωργάτος. Τζόρτζεβιτς με τον Σταυρακάκη. Δεν έβγαλε πάσα ο Τζόρτζεβιτς, καθυστέρησε και γύρισε ο Κιάσος. Του πήρε την μπάλα μέσα από τα πόδια. Παπαδόπουλος. Νιόμπλιας. Μαρινάκης. Παπαδόπουλος είναι αυτός που έχει βρεθεί τόσο προωθημένος. Ο λίμπερο του Όφη. Φάουλ πρέπει να έχει δώσει ο Χατζησταυρίδης σε μαρκάρισμα του Βαρεσάνοβιτς πάνω στον Παπαδόπουλο. Αλλαγή υπάρχει από τον Ολυμπιακό. Καραπιάλης είναι αυτός. Θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Φορίκουε θα φύγει για να δώσει στη θέση του στον Καραπιάλη. Στο 73. Αυτή η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Όφη, με τον Παπαδόπουλο να το εκτελεί. Μέσα στην περιοχή, για το κεφάλι του Μίτιτς του Αναστασίου, γίνονται ομυρικές μάχες. Και στις δύο περιοχές, αμυντική και επιθετική, στην προσπάθεια τους να πάρουν καλύτερη θέση, κρατούν ένας τον άλλον και βρίσκονται ξαφνικά όλοι μαζί κάτω, χωρίς ουδείς να γνωρίζει ή να είναι σε θέση να πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Βαρεσάνοβιτς, προβολή από τον Μίτιτς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πασαλής. Το βάθος στην άμυνα παίζει ο Παπαδόπουλος. Προσποιείται και πάνω στον Ίβιτς για να απαλλαχθεί από την παρουσία του. Ο Αδάμος δεν μπόρεσε να κάνει καλά το κοντρόλ και τώρα κυνηγά για να προλάβει το πλάγιο. Κιάσος. Καραπιάλης παίζει ένα πιο προωθημένο ρόλο. Ο Ίβιτς είναι ο μοναδικός επιθετικός βέβαια. Το σκρινάρισμα είναι από τον Καραπιάλη. Σφύριγμα από τον Χατζησταυρίδη για φάουλ του Αναστασίου πάνω στον Ανατολάκη. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, αλλά δεν βλέπω με καθόλου καλό μάτι αυτή τη βεντέτα που έχει ανοίξει ανάμεσα στον Ανατολάκη και στον Αναστασίου. Γεωργάτος για τον Ίβιτς. Ο Αδάμος πρώτος, αλλά στον Πασαλή που κερδίζει το rebound, όπως λέμε στο μπάσκετ. Τζόρτζεβιτς
για τον Γιαννακόπουλο. Καραπιάλης για τον Ίβιτς. Με τον Ίβιτς και τον Αδάμο συνέβη ότι συμβαίνει και στις στάλα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Ο Χατζησταυρίδης άφησε. Κιάσος. Ο Γεωργάτος για τον Πουρσανίδη. Καραπιάλης με τον Μαρινάκη. Ίβιτς για τον Πουρσανίδη. Δεν μπόρεσε αυτός να βγάλει τη σέντρα. Πάνω στον Σκέντζο. Λάθος από τον Κιάσο, βγαίνει ο Γεωργάτος. Πουρσανίδης για τον Ίβιτς στον κενοχώρο. Σταυρακάκη στην προβολή στον Νιόμπλια. Και αυτός θέλει να ανοίξει για τον Μίτιτς. Θα προτιμούσε μπροστά την μπάλα και όχι στην πλάτη του. Προβολή από τον Καραταΐδη. Πήρε την μπάλα μέσα από τα πόδια του Σέρβου και δίνει για τον Γεωργάτο. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Γκέραρντ. Ο Αρούνα Ντιάρα είναι αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όπως με πληροφορεί ο Γιάννης Σαΐνης, θα φύγει ο Πέτρος Μαρινάκης. Αλλά αυτή τη στιγμή τραυματιστεί και ο Μίτιτς και θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζημιά στον Σέρβο κυνηγό του Όφη. Σταυρακάκης είναι αυτός που τραυματιστεί και όχι ο Μίτιτς. Όχι, ο Μίτιτς είναι, σωστά. Ο Μίτιτς είναι, δεν είναι και εύκολο να δει κανείς εκείνη την πλευρά του γηπέδου, τα δημοσιογραφικά θεωρία εδώ, του γηπέδου του Ηρακλείου. Πλάγιο για τον Όφη με τον Κιάσο. Η αλλαγή θα γίνει τώρα ή όχι. Εξαρτάται από το κατά πόσο μπορεί ο Μίτιτς να επιστρέψει. Με νοήματα φαίνεται ότι δεν μπορεί. Και έτσι αυτός θα δώσει τη θέση του στον Ντιάρα. Αν μέσω επιθετικό παίχτη. Ο Αρούνα Ντιάρα από το Μαλί. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Βγαίνει ο Χανιωτάκης από το Δερμιτζάκι αυτή η επιστροφή. Ντιάρα που μπήκε αλλαγή στο μάτς του Όφη με την προοδευτική. Το 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεντέλεσε και αυτός στην αλλαγή του σκορ. Πέρα από την εμπειρία βεβαίως ο ολόκληρου του Όφη σε εκείνο το μάτς. Νιόμπλιας φάουλ έγινε από τον Καραταΐδη. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Φεύγει ο Μίτιτς που ούτως ή άλλως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπαίνει στη θέση του ο Αρούνα Ντιάρα. 13 λεπτά πριν από το τέλος. Και ενώ το 2-2 παραμένει. Γιάρα που γίνεται δεκτός με επιθυμίες από τον κόσμο του Όφη. Το Όφη που έχει κερδίσει ένα φάουλ. Εδώ είναι ο Γιάρα. Με τον Κιάσο. Για τον Νιόμπλια. Γεωργάτος με δύναμη πάνω στον Νιόμπλια που έμεινε όρθιος. Ψάχνει χώρο να γυρίσει για να βγάλει τη σέντρα. Γύρισε πρόσωπο τώρα στο Γεωργάτο για να τον αποφύγει. Έκανε κόντρα όμως. Την μπάλα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Μίτιτς και άλλη αλλαγή από πλευρά Σόφη. Περάσει ο Ρίζνιτς το μάτς αντί του Πέτρου Μαρινάκη. Φορτώνει ο Γκέραρντ, αλλά φορτώνει και ο Μπάγεβιτς καθώς θα περάσει το μάτς στον Αλεξανδρή. Όλα αυτά 12 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Αλεξανδρής παίρνει τη θέση του Γιαννακόπουλου εδώ. Στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο οι δύο αλλαγές αυτές των προπονητών. Του Μπάγεβιτς και του Γκέραρντ. Πασαλής για τον Ίβιτς. Ο Αλεξανδρής δεν μπόρεσε, ο Δερμιτζάκης. Προβολή αντικανονική από τον Αλεξανδρή. Φάουλ είναι και κάρτα. Βάζει το χέρι στην τσέπη ο Χατζησταυρίδης για να τιμωρήσει τον Αλέξη Αλεξανδρή. Πρώτο μαρκάρισμά του στο μάτς. Κίτρινη κάρτα. Εδώ έχει περάσει μπάλα. Και έγινε αυτό το φάουλ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Την αλλαγή του Μπάγεβιτς.
Όλα αυτά ενώ σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Πάντα το 2-2 στο Ηράκλειο, ανάμεσα στον Όφη και στον Ολυμπιακό. Παπαδόπουλος λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά ο Καραπιάλης που ζητάει χέρι φάουλ στην προσπάθεια του αμυντικού του Όφη. Ο Χατζησταυρίδης αφήνει το παιχνίδι. Νιόμπλιας. Μάτσα ανοιχτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχει βγει τώρα η μπάλα. Πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Ίβιτς με τον Αδάμο. Κερδισμένος ο στόπερ του Όφη. Και ο Παπαδόπουλος με τη μεγάλη μεταβίβαση για τον Αναστασίου. Έβαλε το κεφάλι ο Βαρεσάνοβιτς, άλλαξε την πορεία της μπάλας. Καλύπτει ο Ανατολάκης, κυνηγάει ο Ντιάρα. Βρήκε την μπάλα και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι κάρτες, οι κίτρινες, το αποσυνό παιχνίδι. Δυνατό μάτς. Και ο Χατζησταυρίδης δεν εξύντλησε όλη την αυστηρότητά του. Αναστασίου με τον Ανατολάκη. Κιάσος, προσποίηση πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Σταυρακάκης με τον Γεωργάτο. Υπάρχει offside του Κιάσου. Πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Σταυρακάκης που θα έχει καλύτερη επιλογή να βγάλει τη σέντρα. Εδώ ο Τζόρτζεβιτς περισσότερο διώχνει παρά προσπαθεί να οργανώσει. Από τον Παπαδόπουλο στον Δερμιτζάκη. Φάουλ δίνει ο Χατζησταυρίδης. Μαρκάρισμα του Αλεξανδρίου στον Δερμιτζάκη. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Νιόμπλια προς τον Ντιάρα που έχει χώρο να βγάλει μια σέντρα. Μπάλα δεν έφτασε στον Ρίσνιτς ούτε στον Σταυρακάκη. Έπεσε στα πόδια του ο Γεωργάτος και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Τζόρτζεβιτς. Έκλεισε και ο Σταυρακάκης και ο Κιάσος πάνω του. Είναι πιο γρήγορος ο Κιάσος. Πήρε την μπάλα, είναι και τεχνίτης. Ο Κώστας Κιάσος επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Είναι από τους καλύτερους παίκτες του Όφη απόψε. Και τώρα ο Όφη σε προσπάθεια αντεπίθεσης με τον Διάρα να θέλει να βγάλει τη σέντρα που βρίσκει όμως πάνω στον Ανατολάκη και είναι το κόρνερ για τον Όφη. Εδώ ο Διάρα 19 χρονών, ούτε 20. Χαρακτηρολογώντας ο Γκέραρντ. Την περασμένη εβδομάδα είπε ότι ό,τι παίρνουμε τζάμπα είναι καλό για την περίπτωση του Ντιάρα. Ίβιτς. Αλεξανδρής, ο Κιάσος έχει τραυματιστεί. Είναι στον αγωνιστικό χώρο. Καραπιάλης άνοιξε πολύ την μπάλα. Πήρε φάουλ από τον Αδάμο. Και διακόπτει το μάτσο ο Χατζησταυρίδης. Κάνει και παρατηρήσεις στον Αναστασίου. Αλλά ο λόγος της διακοπής δεν είναι Αναστασίου, είναι ο Κώστας Κιάσος που είναι τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο και εδώ βλέπετε δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Όφη. Λιγότερο από 10 λεπτά κατά το τέλος, λιγότερο και από 8 λεπτά. Όφη Ολυμπιακός 2-2. Με τα 2 γκολ του Μίτιτς, το γκολ του Γεωργάτου από το πέναλτι στις καθυστερήσεις και του Ίβιτς. Αυτά είναι τα φάουλ. Το έχουν κερδίσει ορισμένοι από τους παίκτες του Όφη και του Ολυμπιακού. Θα γίνει και άλλη αλλαγή σε λίγο όμως. Ο Καραπιάλης στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Βαρεσάνοβιτς γεμίζει. Η σηκώση σημαίακη επόπτης για offside. Καραταΐδης. Για χέρι διαμαρτύρονται οι παίκτες του Όφη. Τώρα αν υπήρχε πρόθεση ή όχι από τον Καραταΐδη, γι' αυτό και η απόφαση του Χατζησταυρίδη παίζεται. Αν είναι σωστή ή λάθος δηλαδή, ο Γκέραρντ σηκώνει τα χέρια. Πασαλής, Τζόρτζεβιτς. Έχει χώρο, κάνει το σουτ. Επέμβαση από τον Χανιωτάκη. Τρέχει να εκμεταλλευτεί ο Αλεξανδρής. Διώχνει ο Χανιωτάκης, γεμίζει ο Πασαλής. Θέλει να κρεμάσει το Χανιωτάκη. Η μπάλα φεύγει out. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ και πάλι. Έμπνευση από τον Τζόρτζεβιτς στον κενό χώρο να κάνει το σουτ. Χανιωτάκης έπεσε. Έδιωξε προσωρινά. Δεν μπόρεσε ο Αλεξανδρής να πάρει την κεφαλιά. Τώρα ο Γκέραρντ μπαίνει μέσα στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί στον Χατζησταυρίδη. Γιατί τόση ώρα δεν επιτρέπει την είσοδο στον αγώνα του Κώστα Κιάσου από ένα προηγούμενο τραυματισμό του. Έξαλλος ο Ολλανδός. Τώρα αποφασίστηκε και ποια θα είναι η αλλαγή ο πλευρός του Ολυμπιακού. Η τρίτη. Στην Τούμπα το μάτς άρχισε ήδη. Εδώ η κεφαλιά από τον Ρίσνιτς. Θα συνδεθούμε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα εδώ στο Ηράκλειο. Ο Νιόμπλιας κάνει ένα σουτ
Δεν ανησυχεί ο Τοχούρογλου. Ο Γκόγκιτς θα περάσει στο μάτς. Στα 5 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στο Ηράκλειο. Στη θέση του Ίβιτς. Έχει σηκώσει τις ταμπελίτσες με τα νούμερα. Ο Νίκος Αγγελάκης, τέταρτος διαιτητής απόψε. Συνοφριωμένος ο Γκέραρντ. Φεύγει ο Ίβιτς. Σκόρερ του δεύτερου γκολ της ισοφάρισης στο 66. Περνάει στη θέση του Γκόγκιτς. Παπαδόπουλος. Καραταΐδης. Ο Νιόμπλιας με το στήθος κατεβάζει. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Κιάσος. Δεν χρειάζεται το πω εγώ αυτό βέβαια. Έκοψε ο Γεωργάτος. Τζόρτζεβιτς, Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Καραπιάλης και ο Αλεξάνδρης. Κρατάει ο Τζόρτζεβιτς, εδώ μαρκάρει καλά ο Σταυρακάκης. Η πάσα για τον Αλεξανδρή, φάσαμε τον γκολ ο Ολυμπιακός. Το 3-2 για τον Ολυμπιακό. 5 λεπτά πριν από το τέλος και τώρα όλος ο κόσμος του Όφη έχει πέσει στον επόπτη, τον πρώτο επόπτη γραμμών για offside του Αλεξανδρή στη φάση της επίδευξης του γκολ. Εδώ ο Αλεξανδρής πανηγυρίζει και από την άλλη πλευρά όλος ο κόσμος, ο Αναστασίου, ο Νιόμπλιας, ο Αδάμος, ο Σταυρακάκης και ο Αγγελάκης προσπαθεί να συμμαζέψει την κατάσταση. Στο 86 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Γκέραρτ στον πάγκο, τον είδαμε, και ο Χανιωτάκης τώρα στον επόπτη, τον Τσαχαλή. Θα ζητήσω τη βοήθεια της τεχνικής για να δούμε αν υπήρχε ή όχι offside και κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των παιχτών του Όφη. Βεβαίως υπάρχει και προκατάληψη, αλλά θα δούμε. Τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο από τις κάμερες του Super Sport. Μην ξεχνάτε εδώ ο Τζόρτζεβιτς. Ο Αλεξανδρής είναι πίσω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Κρατάται βεβαίως πότε θα δώσει την πάσα ο Τζόρτζεβιτς. Εδώ είναι πίσω από την άμυνα του ο Όφη. Είναι λανθασμένες οι διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Έρχεται κανονικά από κανονική θέση ο Αλεξανδρής που έχει ένα ξεπέταγμα. Υπάρχει παίκτης που καλύπτει τον κυνηγό του Ολυμπιακού. Ο 5 είναι ο Σκέντζος αυτός. Εδώ το πλασέ στη συνέχεια, το 3-2 για τον Ολυμπιακό, 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ακόμη δεν έχουν κοπάσει οι διαμαρτυρίες των παικτών και των παραγόντων, αλλά και του πάγκου του Όφη για αυτό το γκολ. Και πάλι ο Τζόρτζεβιτς, τον Αλεξανδρή, ο πλασέ και στη συνέχεια το 3-2 για τον Ολυμπιακό στο 86. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε να χάνει δύο φορές, 1-0 και 2-1, βρίσκεται τώρα μπροστά στο σκορ με 3-2. Και ακόμη λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη. Παπαδόπουλος με τον Γκόγκιτς κέρδισε ο κυνηγός του Ολυμπιακού. Τζόρτζεβιτς και τον Καραφιάλη δεν έφερε την μπάλα μπροστά. Ο Σκέντζος γυρίζει στον Χανιωτάκη. Καλή προσπάθεια από τον Σκέντζο που αφήνει την άμυνά του. Βεβαίως κανείς δεν ασχολείται τώρα. Στον Όφη με την άμυνα, ο Κιάσος για τον Γιάρα. Ο Καραταΐδης θέλει να πάρει καλύτερη θέση στη μπάλα, τα καταφέρνει. Το γύρισμα Αναστασίου, το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ από την προβολή του Ανατολάκη. Εδώ Αναστασίου και εδώ η προηγούμενη φάση, το γύρισμα από τον Γιάρα. Ο Αναστασίου και ο Ανατολάκης, από τα πόδια του δεύτερου η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ είναι για τον Όφη. Εκτελείται από τον Γιάρα ο Καραταΐδης και στη συνέχεια ο Καραπιάλης. Ανορθόδοξα ο δεύτερος, ψηλά, όχι μακριά όμως, από την άμυνα του Ολυμπιακού, διορθώνει κάπως ο Γκόγκιτς. Παρακινδυνευμένη πάσα προς τον Γεωργάτο, κερδίζει ο Ντιάρα, ο Παπαδόπουλος για τον Νιόμπλια, υπάρχει offside τώρα. Κακώς συνεχίζει ο Νιόμπλιας, υπόδειξη από τον δεύτερο επόπτη γραμμών. Σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια για τους κριτικούς. Εδώ ο Ντιάρα. Δείτε όμως εσείς τι έχει γίνει στην Τούμπα. Εδώ υπάρχει offside βεβαίως. Και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι μαζί. Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας από την Τούμπα, όπου βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ ήδη προηγείται 1-0 με ένα εκπληκτικό σουτ του Φραντζέσκου έξω από την μεγάλη περιοχή. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το βλέπετε εδώ σε επανάληψη τον τρόπο με τον οποίο ο Κώστας Φραντζέσκος έπιασε αυτό το βολέ έξω από την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Άντο, ο οποίος δεν είχε την παραμικρή δυνατότητα να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ξεκινά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο απόψε με ένα πολύ γρήγορο γκολ. Με το καλημέρα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Κώστας Φραντζέσκος δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Του στρώθηκε μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα κεραυνό την έστειλε στα δίχτυα του Άντο, του Γκανέζου, τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Έτσι, ο ΠΑΟΚ προηγείται από πολύ νωρίς με 1-0. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να επιστρέψουμε και πάλι το μικρόφωνο στην Κρήτη και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο για να μεταδώσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αλλαγή τώρα από τον Γκέραρντ. Ο Κιάσος φεύγει και περνάει στο παιχνίδι ο Δέδες. Στο 90 αυτή η αλλαγή από τον Γκέραρντ. Φαντάζομαι ότι θα εξηγήσει ο Γκέραρντ στην συνέντευξη τύπου αυτή την αλλαγή. Στο 90 ακριβώς ο Αλέκος Δέδες παίρνει τη θέση του Κώστα Κιάσου. Ο Τοχούρογλου στην επαναφορά. Ο Σταυρακάκης, ο Γεωργάτος κερδίζει. Κεφαλιά από τον Σταυρακάκη για τον Δέδε, ο Καραπιάλης πρώτος στην μπάλα. Παίζουν με καθυστερήσεις στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-2 του Όφη. Ήβιτς, Γεωργάτος και Αλεξανδρής. Για να λέμε τα πράγματα με σειρά τους, Γεωργάτος, Ήβιτς και Αλεξανδρής. Τα γκολ για τον Ολυμπιακό. Μίτιτς και τα δύο για τον Όφη. Μπάλα στα χέρια του Τοχούρογλου που επανάφερε. Γκόγκιτς, ο Σκέντζος έχει κάνει φάουλ στο Γκόγκιτς με το χέρι. Στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση στην μπάλα, έριξε μία αγωνιά στον Γκόγκιτς. Εδώ θα το δούμε καλύτερα. Βλέπετε το φάουλ του Σκέντζου στον Γκόγκιτς. Καραπιάλης, Τζόρτζεβιτς και Αλεξανδρής στην μπάλα. Ο Καραπιάλης αφήνει, ο Αλεξανδρής εκτελεί, ο Χανιωτάκης διώχνει την μπάλα. Στη γωνία του Χανιωτάκη, αυτό το φάουλ του Αλεξανδρή με δύναμη. Τώρα ο Καραπιάλης είναι αυτός που τρέχει για να εκτελέσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Να επαναφέρει δηλαδή προς τον Τζόρτζεβιτς. Ο Δέδες πρώτος στην μπάλα. Φάουλ από τον Καραπιάλη στον Αναστασίου. Να ανακερδιθεί και χρόνος, αλλά και για να σταματήσει αυτή η επίθεση του Όφη. Είδαμε για λίγο και τον Χατζησταυρίδη. Παπαδόπουλος για τον Ρίσνιτς, πρώτος στην μπάλα ο Βαρεσάνοβιτς. Γεμίζει και πάλι ο Παπαδόπουλος για τον Ρίσνιτς, ο Καραταΐδης με τον Ρίσνιτς και ο Τοχουρόγλου. Ο Γιάννης Γκέραρντ αποχωρεί μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Από το γήπεδο. Αν γυρίσει μια κάμερα θα τον δούμε. Και τώρα ο Χατζησταυρίδης φυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 3-2 τον Όφη. Εν μέσω διαμαρτυριών από τους κριτικούς. Έχει πέσει ο Σκέντζος, ο Παπαδόπουλος και ο Δέδες. Εδώ βλέπετε τον Γκέραρντ να φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατάσταση είναι εκτός ελέγχου στο γήπεδο του Ηρακλείου, καθώς ο Σκέντζος εκεί συζητά σε πολύ έντονο ύφος με τον διαιτητή της αναμέτρησης και ο Χανιωτάκης έχει πέσει στον επόπτη. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα πηγαδάκια από την πλευρά τους. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αλληλοσυγχαίρονται και πηγαίνουν στους φιλάθλους, 2 με 2,5 περίπου χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν απόψε στο Ηράκλειο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας. Βλέπετε τον πρώτο επόπτη γραμμών, τον Τζαχαλή από την Καστοριά, με πολλούς αστυνομικούς. Ακούμε τον Γιάννη Τσαΐνη που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περάσατε από το Ηράκλειο μετά από. Ο κύριος Μπάγεβιτς δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση. Έχουμε κοντά μας όμως τον Γιάννη τον Αναστασίου. Γιάννη, ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε κακά για τον Όφη, έχεις να πεις. Τι να πω, εγκλήματα. Εγκλήματα. Οι επόπτες να βάλουν κόκκινη φανέλα κάθε χρόνο να παίξουν με τον Ολυμπιακό, αυτό γίνεται. Άμα είναι να παίξει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός και ένα υπόλοιπες ομάδες. Να
παίξει ο Ολυμπιακός, ο Αθηναϊκός, ο Εθνικός, η Παναχαϊκή και ο Όφη με τους υπόλοιπους. Ακούσατε τις διαμαρτυρίες του Γιάννη Αναστασίου, όλοι οι παίχτες του Όφη και η διοίκηση έχουν φρικτά παράπονα τόσο από τον διαιτητή κύριο Χατζησταυρίδη όσο και από τους επόπτες γραμμών. Στο μεταξύ, ο λόγος και πάει σε σένα, Μανώλη. Στο μεταξύ ο Χανιωτάκης είναι σε έξαλλη κατάσταση και βρίσκεται κοντά στον Χατζησταυρίδη που τώρα θα κάνει την προσπάθεια να φύγει κατά αποδυτήρια. Είναι έκριθμη η κατάσταση στο Ηράκλειο από τους φίλους του Όφη που έχουν καρφαλώσει πάνω στα κάγκελα. Στο μεταξύ αστυνομία θέλει να αποχωρήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ο Χανιωτάκης δεν έχει φύγει ακόμη από τον αγωνιστικό χώρο και είναι ο μόνος, βλέπετε εκεί στα αποδυτήρια ποια είναι ακριβώς οπτικά η κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο των αποδυτηρίων. Οι ομάδες που έχουν φύγει, έχει μείνει μόνο ο Κωστίδης, ο Χατζησταυρίδης, συγγνώμη, που με την ισχυρή συνοδεία αστυνομικής δύναμης προσπαθεί να φύγει και τα αποδυτήρια. Εδώ ο Χανιωτάκης. Στην Φυσούνα πέφτει ένα τέλειο το κυνηγητό, το οποίο δεν μπορώ να μαντέψω. Με τον Αγγελάκη και κατευθύνεται. Είναι και ο κ. Καζανάκης εκεί από τους παράγοντες του Όφη. Έχει πολύ ξύλο τώρα στα αποδυτήρια, καθώς έχουν παρισφρήσει μέσα στο γήπεδο και φίλαθλοι του Όφη. Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται μέσα σε εκείνους τους χώρους. Πάντως και οι δύο ομάδες έφυγαν για τα αποδυτήρια και ο διαιτητής Μετακόπων και Βασάνων αποχώρησε και αυτός από τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Όφη. Κυρίως για την φάση που δόθηκε το πέναλτι στο 48, στη φάση της σοφάρισης δηλαδή, του Γρηγόρη Γεωργάτου για τον Ολυμπιακό. Κατάσταση στο Ηράκλειο εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη και το μόνο ευχάριστο που έχω να δώσω αυτή τη στιγμή ως στιγμιότυπο είναι κάποιες πιτσιρικάδες που μαζεύουν τα πάρα πολλά κέρματα που έχουν πέσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτά που εκτόξευσαν οι φίλοι του Όφη προς τον Χατζησταυρίδη. Αυτή είναι η κερδισμένη της βραδιάς. Και ο Ολυμπιακός βεβαίως που φεύγει από το Ηράκλειο με νίκη μετά από 10 χρόνια. Ο Ολυμπιακός που είπαμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι είχε να κερδίσει τον Όφη στο Ηράκλειο, πέρσι τον είχε κερδίσει στα Χανιά, από τις 17 Ιανουαρίου του 1988, κερδίζει απόψε 3-2 τον Όφη. Να θυμίσουμε τη διαμόρφωση του σκορ. Στο 44 ο Μίτιτς έκανε το 1-0 για τον Όφη. Στο 48 καθυστερεί στο πρώτο ημίχρονο ο Γεωργάτος με το πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα. Ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ολυμπιακό. Πέναλτι που κέρδισε ο Τζόρτζεβιτς και ο Παπαδόπουλος φαινόταν όταν ήταν έξω από την περιοχή. Ο Χατζησταυρίδης ξεγελάστηκε και έδωσε πέναλτι αντί για φάουλ. Έγινε έτσι το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Στο 61 ο Μίτιτς έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Όφη, το 2-1. Ο Ίβιτς στο 66 ισοφάρισε σε 2-2 για να διαμορφώσει το τελικό 3-2. Ο Αλεξανδρής στο 86. Αυτά από το Ηράκλειο. Θυμίζω Όφη, ο Ολυμπιακός 2-3. Από τον Μανώλη Δράκο που ήταν στην περιγραφή και από όλους όσους εργάστηκαν για να πει στον αέρα αυτή η μετάδοση. Καλό σας βράδυ, μην ξεχνάτε ότι αμέσως τώρα συνδυόμαστε με το γήπεδο της Τούμπας.